Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύω με κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, παιδιά, να επανέλθουμε πάλι. Γιατί άρχισα να χάρω και εγώ το προσανατολισμό μου, να πούμε. Άντε, πάμε. Ποιος δρόμος είναι ανοιχτό. Βροχάει και έξω. Άντε, να κλάψουμε παρέα. Να βγω να περπατήσω. Να βάλουμε και τον Ήβη της φωτογραφία δίπλα στον Καζαντζίδη, έτσι για να θυμόμαστε. Και από την άλλη μεριά το σωσία του Τζατζαρά, τον, πώς το λένε, τον Καρθία. Φορές και κολάρο, λέει, το πήρα από τον Κατσιαμπή. Σε μια γωνιά. Χαρούμενος άνθρωπος. Πρόσκαρος άνθρωπος.
Αυτό είναι. Brad Pitt, σήμερα ρύθμιση ήχου 23 Οκτώβρης. Να χαλαρώσουμε, ρε παιδάκι μου, και λίγο και. Και ας και η πόλη έχει τα δικά της κλάματα, να πούμε. Έχεις δίδυμο φωτιά, εχοληπτών. Βέβαια. Δίδυμο φωτιά. Καλησπέρα. Ο Γιώργος Φούντας με τον Brad Pitt, ναι. Καλησπέρα. Εγώ είμαι οι τρεις μας, να πούμε. Τελείωσε. Πεθάναν όλα τα θηλυκά. Τους βάλω μπροστά. Τα θηλυκά και τα αρσενικά. Θα πάρω και εσένα, σε βάλω στο κόρτομα μπροστά, αν χωράς. Και θα πάμε οι τέσσερις μας να πιούμε ένα ποτό. Όλα θα εγώ θα κάτσω σε μια γωνιά στο μπαρ. Και άμα σε πειράξει κανένας. Θα σε κατέβουν τις γυναίκες για σας. Ένας εσύ. Μπρουτάλ. Ο άλλος εκεί πάνω ο σφίχτης. Και ο Brad Pitt γλυκούλης. Τώρα την περιπτέρω την γαργάλευε. Έξω στον δρόμο. Ναι, και αυτά και τα λοιπά. Πού είσαι, ρε Κωστή, καιρό, έχουμε να τα πούμε. Το λέω τι κάνεις, ρε. Λέει περιπτερού, λέω η γουστάρα. Τι λέω την περιπτερού. Σ' αρέσει, μωρή. Τι λέω. Λέει κούκλος, λέει είναι. Είναι και καλός εραστής. Λέει εσύ που το ξέρεις. Κάτι ξέρω λέω κι εγώ. Κάτι ξέρω. Κάτι ξέρω λέω κι εγώ. Διασταυρωμένες πληροφορίες. Κάτι έχω δει κι εγώ. Λέγε. Τι γίνεται. Όλα με λιγάλα. Έτσι, να ζωντανέψει λίγο η πόλη. Να ζωντανέψει. Πότε έφυγε ο Φλεβάρης 28 αύριο. Σήμερα. Σήμερα. Ναι. Άντε να φύγει να πληρωθούμε. Α, σωστό κι αυτό. Να φεύγουν στους 28. Σωστό κι αυτό, ναι. Τρεις μέρες να γλιτώνουμε. Ξέρεις τι είναι τρεις μέρες. Σωστό κι αυτό. 50 ευρώ, 20 ευρώ βενζίνη. Ναι. Βάλε να πούμε φαγητά. Βάλε φώτα. Βάλε νερά. Βάλε τηλέφωνα. Τρεις μέρες, ξέρεις τι είναι. Ναι, πρόσεξε όμως. Από τη στιγμή που θα πληρωθείς και δεν θα τρέξει ο μήνας, θα πρέπει και την επομένη να πληρώσεις για την εξόπληση των λογαριασμών. Ναι. Το ότι θα πληρωθείς νωρίτερα δεν σημαίνει ότι θα τα κρατήσεις κιόλας. Ναι, σωστό, ναι. Ναι, αλλά το φαΐ όμως. Ποιο το φαΐ, τι. Το φαΐ. Θα το πάρεις μαζεμένο. Άμπα, τι κάνεις. Καλά, καλά, εσύ. Τζόρτζια, καλά είναι. Ναι. Πού δεν ξέρω πού είναι. Δεν ξέρεις, την έχασες. Σίγουρα πάντως μετά του Άρη δεν ξέρω να ασχολείται. Εγώ είμαι θυμωμένος μαζί της. Η αλήθεια είναι ότι δεν ασχολούνται γιατί καθόλου. Σαν σύζυγος, σαν σύντροφος δεν έπρεπε να κάνει τώρα τόσα καρακιοσλίκια εκεί στο γάμο να χαρίζει σκάφια, να ψυχείς. Τι δώρα έκανε τον αυτόν. Και όταν ο άνθρωπος ήθελε 200 χιλιάρικα, πώς έκανε για να βγει. Θέλει 200 χιλιάρικα για να πληρώσει την εγγύηση της. Ήταν στο κολονάκι με εκείνο το δαχτυλίδι το πράσινο να πούμε που έκανε 300 χιλιάρικα. Πώς θα λένε αυτά εδώ που διαφημίζουμε, ρε. Ποια απ' όλα. Δεν διαφημίζουμε αυτούς που αγοράζουν τα χρυσαφικά, να πούμε. Δεν θυμάμαι πώς τους λένε αυτούς. Είναι χειροδανιστήρια, πώς θα. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούσε να κόψει το δάχτυλό της εκεί πέρα να πάει με το δαχτυλίδι μαζί να τον βγάλει. Εννοείς με χρυσαφικά να. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί. Αντισταθμιστεί η οικονομική. Δεν τα πάνε καλά. Μπορεί να ισχύει γι' αυτό που λες. Ναι, γιατί. Ενός κακού μοίρια έπονται. Μα τον αγάπαγε. Τι είναι 200 χιλιάρικα για την Τζόρτζια, να πούμε. Σίγουρα. Και όταν είναι τόσο σημαντικό ζήτημα ναι. Ελευθερίας του ανθρώπου. Ναι. Και οπότε, μιλάμε για το έτερο νήμιση. Το έτερο νήμιση, το οποίο φαίνεται ότι δεν. Δεν έχει εκτίμηση. Δεν το έχει εκτίμηση. Τέλος πάντων, τα του οίκου του καθενός δεν τα γνωρίζουμε, αλλά ναι. Το θέμα είναι, Κωστή, ότι αυτό επηρεάζει βάναυσα τον Άρη. Βάναυσα. Βάναυσα, ναι. Ναι. Γιατί, πρώτον. Ναι. Να πω ότι ο Στέλιος ο Παρθενάκης είναι ρεπόρτερ. Αναλαμβάνει να πούμε και ξέρει με λεπτομέρειες τα ρεπορτάζ των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Ξεκινάμε έτσι. Στο μέτρο του δυνατού. Γιατί έπεσε πολύ κλάμα εδώ πέρα τώρα και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Είδαμε και την ΑΕΚ χθες με τον Ατρόμητο που ξεφούσκωσε σαν τον μπαλόνι να πούμε το οποίο το τρύπησε να πούμε με την καρφίτσα το μωρό παιδί. Ξεφούσκωσε η ΑΕΚ. Και αυτός ο Γουάρντα πάντως είναι μια κατηγορία μόνο του. Ο Γουάρντα εντάξει βρήκε τον Ατρόμητο και η μικρή ομάδα έδειξε τα προσόντα του. Δεν μπορεί να τα δείξει στον ΠΑΟΚ τώρα δεν γίνεται να πούμε. Κατά κάποιο τρόπο. Αυτό δεν υποβαθμίζει όμως ούτε τη σημασία του γκολ που έβαλε, ούτε το γκολ το αυτό σαν κίνηση, σαν εκτέλεση, σαν πασχετικό είμαι, αλλά ήταν χάρμα ιδέστητο. Κοίταξε, τον έκανε εσωτερική αλλαγή ο προπονητής, τον πήγε από τη μεριά του μέτρου μπακ. Η προσποίησή του δηλαδή με το αριστερό ήταν φοβερή. Βέβαια, και δεν πάει απάνω κανένα σκάφ γιατί είναι αργή, του πήρε δηλαδή γρηγορά. Ποδοσφαιρική ευφυΐα μεγάλη. Και εκτέλεση μεγάλη. Και εκτέλεση. Πάνω που κάνουν σεξι αράγνες πήγε μπάλα στα δίχτυα. Και δεν ήταν ευθύβολο σουτ. Και τεχνικό και ευθύβολο. Γεμάτο, γεμάτο δηλαδή. Τεχνικό και γεμάτο και ευθύβολο. Και αν είδε ο τεροφύλακα τη ΑΕΚ προσπάθησε να πέσει με το αριστερό. Με το καλό το χέρι. Με το καλό το χέρι, που είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ναι. Δηλαδή μόνο έκανε καλή εκτείναξη, αλλά ήταν πολύ δυνατό. Θεωρείς ότι με το δεξί δεν θα μπορούσε να το βγάλει. Δηλαδή θα έπρεπε να είχε πολύ καλό τέντομα του χεριού του. Κοίταξε με το δεξί. Είναι θέμα αντανακλαστικό. Μόνο με το αριστερό θα έβγαινε. Α, μόνο με το αριστερό. Με το ανάποδο που λέμε. Ναι. Μόνο με το ανάποδο. Αν έβγαινε, θα έβγαινε. Μάλιστα. Λοιπόν ναι. Πάμε λίγο στα του Άρη να πούμε ότι αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση για αύριο. Τι που ήταν αυτό? Να συνεχιστεί. Είχε ξεκινήσει η Γενική Συνέλευση για το μπάσκετ στις 5 Φλεβάρι. Είχε διακοπή για να συνεχιστούν οι ζυμώσεις με την πλευρά. Και ο Ζεμπέκης με τον με την πλευρά του Λάρα.
του Λάσκαρη δεν θα πάει κανείς. Γιατί αναβλήθηκε, έκρινε ο Εραστέχνης ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη ή κάτι να συζητηθεί. Και αναβλήθηκε, ήταν να συνεχιστεί αύριο 7 η ώρα. Δεν ξέρω πότε θα ξανατοποθετηθεί. Είχε τοποθετηθεί γονικά για τις 21 του Φλεβάρι. Τοποθετήθηκε για τις 28, δηλαδή τη μέρα που τρέχει από τις 12 και μετά. Τώρα δεν ξέρουμε πότε θα μπει. Βέβαια δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ο Άρης είναι αυτό που λένε ενός κακού μοίρια έποτε. Ποια τα άλλα τα μοίρια? Τα μοίρια είναι ότι χώρια τα μοίρια που λείπουν, τα 4,5 εκατομμύρια που λείπουν για να καλυφθούν οι υποχρεώσεις. Γιατί έχει πει η μεριά του κ. Καπάζογλου ότι αναλαμβάνει μέχρι 2-2,5. Αναζητούνται νέοι συμπαίκτες. Από εκεί και πέρα ήταν να γίνει. Ο κ. Καπάζογλου από πού θα τα βρίσκε? Από τους ανθρώπους που εκπροσωπεί. Μάνατζερ είναι ο κ. Παπαδόπουλο. Ναι, μάνατζερ. Ναι. Θα με διαμεσολαβούσε δηλαδή. Ναι. Ήταν να γίνει κοστή την Παρασκευή την προηγούμενη μια συνάντηση όλων αυτών των ανθρώπων που θα διευκόλυναν ή θα ήθελαν να μπουν στην σύμπραξη για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο Λάσκαρη. Δεν έγινε ούτε αυτό. Γίνονται κατηδία συζητήσεις. Και μέχρι στιγμής πηγαίνει πολύ αργά το όλο θέμα. Δεν διευκολύνει ο κ. Λάσκαρης από τη μεριά του. Το μόνο που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν να αποστείλει ένα ουσιαστικά χαρτί αξιοδότησης που δίνει δυνατότητα στους ανθρώπους του Εραστέχνη και την Πενταμελή Επιτροπή να ασκούν εξουσία με την έννοια ότι να τρέξουν κάποια καθημερινά. Ο κ. Λάσκαρης πού είναι τώρα? Έλα μου ντε. Είναι σε ποιο τμήμα είναι, πού είναι, φυλακή, πού είναι? Όχι, δεν νομίζω ότι είναι φυλακή. Έχει δηλαδή βραχιόλι, όχι. Όχι. Προσπαθεί να καλύψει την εγγύηση με άλλο τρόπο, με κάποια ισόποση αξία ενός ακινήτου, κάτι. Έχει ακίνητο ο κύριος Λάσκαρης? Έχει ακίνητο. Μπορεί να τα πουλήσει όμως? Το θέμα είναι όχι, δεν μπορεί να τα πουλήσει. Είναι δεσμευμένη υπηρεσία. Είναι δεσμευμένη. Ναι. Δηλαδή, από το Λετωνό, να πούμε. Είναι από τις. Οι μετοχές του Άρη είναι δεσμευμένες από το Λετωνό που λέγαμε παλιά. Πρέπει να είναι, δεν είμαι σίγουρος αυτό. Αλλά δεν, δηλαδή δεν... ο Λετωνός μπορεί να τον πάρει τον Άρη ο ίδιος, να πούμε. Τώρα αυτό... Θέλει να τον πάρει τον Άριο Λετωνός και να βγει τώρα... τον Λετωνό με τα γεριανή. Εδώ με πιάσει τώρα διάβασα, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι είναι και πολύ ορθό σαν σενάριο. Δηλαδή, λέω εγώ τώρα. Ναι. Έρχεται ένας, βρίσκει ο Καπάζογλου 2-3 να πούμε και άλλοι 2-3 και λένε ναι, ερχόμαστε. Ναι. Και λέει ο Λάσκαρης, ωραία, αφού είναι δεσμευμένες οι μετοχές του Άρη στο Λετωνό, πώς θα το κάνει? Δεν είναι στο Λετωνό. Ναι. Είναι δεσμευμένες γενικά στοιχεία περιουσίας του κ. Λάσκαρη, τα οποία δεν μπορούν να αλλάξουν χέρια. Ναι. Δεν είναι, αυτό δεν ρωτάω έχουν, εγώ τώρα, αυτό σου λέω. Ναι. Και ο Άρης ψάχνει επίσης και τρόπο να, πώς να το πω, να υποβαθμίσει την αξία των μετοχών της ΚΑΕ, ναι, ώστε να βρει ένα νομικό και έναν οικονομικό τρόπο να αγοραστούν οι μετοχές με πιο μικρή αξία, ναι, και τα χρήματα που θα είναι να βάλουν οι άνθρωποι της ΚΑΕ, λογιστικό, ναι, ναι, να έχουν μεγαλύτερη αξία και να μπορούν να κινηθούν έτσι και με το αγωνιστικό πληθυσία. Τι γίνεται, σώνεται το αγωνιστικό, η κατηγορία? Ναι, σώνεται. Απλά τώρα τι γίνεται? Άσο αυτή του χρόνου που θα παίξει. Εκεί τώρα πάμε σε άλλα μονοπάτια επικίνδυνα. Έχει κανένα σύμμαχο δηλαδή? Το έχουμε συζητήσει κόμμα. Το έχουμε Βασιλακόπουλος, συζητήσει πολλές φορές, ναι, αλλά είναι θέματα τα οποία δεν είναι της επικαιρότητας. Δηλαδή, καλύτερα να μην τα θίξουμε την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη ουσιαστική. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Δηλαδή, αν ο Άρης δεν μπορέσει να σταθεί είτε διοικητικά, είτε οικονομικά, είτε αγωνιστικά, είναι υπαρκτό ακόμα το σενάριο της Β' Εθνικής. Να τους προετοιμάζει δηλαδή λίγο, μήπως και στο πίσω μέρος, δηλαδή σε μια μέντ, να πούμε. Δεν είναι το θέμα να προετοιμάσω εγώ. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και το δεδικασμένο της ΑΕΚ, ναι, το οποίο είχε δείξει το δρόμο ότι καθαρίζει μια ΚΑΕ και ξεκινάει από το 0. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι ένα σενάριο το οποίο θα αποδεχθεί ο Αριανός. Μάλιστα. Ως ένα βαθμό. Το αποδεχθεί. Ναι, εντάξει, ναι. Δεν είναι στο χέρι του κάθε φιλάθλου. Από εκεί και πέρα, ναι, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς θα κυλήσει μέχρι το τέλος της χρονιάς η όλη διαδικασία. Κυλάει πολύ αργά. Ναι. Με την έννοια ότι είναι δέσμιος ο Άρης του κ. Λάσκαρη και παράλληλα δεν υπάρχει και η οικονομική τόσο μεγάλη δυναμική ώστε να καλυφθούν άμεσα τα Οπότε χρήματα. Οπότε μπορεί να τον κλάψουμε τον Άρη, με άλλα λόγια. Ελπίζω όχι. Ελπίζεις εσύ όχι, ναι. Τώρα το σκάνδαλο, έπεσε και ο καφές, θα πάρεις λεφτά, δεν ξέρω. Στο εύχομαι. Ναι, εύχομαι. Τιμωρήθηκε η Καϊάρης με δύο αγωνιστικές και κλεισμένων θυρών. Ναι, έκλειγε ο Βλαχόπουλος. Ναι, για όσα έκλειγε. Για όσα έγιναν με το Λαύριο. Θεωρώ λίγο υπερβολική την απόφαση. Τι έγινε με το Λαύριο? Δεν νομίζω ότι έγιναν γεγονότα. Καλά, εντάξει, πες τα οποία. Ναι, τι έγινε με το Λαύριο? Κοίτα, στο μάτι δεν ήμουνα. Τι άκουσες δηλαδή?
Στο μάτς δεν ήμουνα. Ναι, ναι. Πόσο ξέρω όμως. Τι έγραψε ο διαιτητής. Δεν ήμουνα προς το παιχνίδι. Δεν ξέρω την ακριβή διάσταση. Γιατί είναι αδικία δηλαδή. Γιατί είναι δύο αγωνιστικές και κλεισμένο το θηρόν. Τι έκανε. Είναι λίγο υπερβολικό. Τι έκανε. Τι πέταξε δηλαδή. Δεν πέταξε κάτι, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει κάποια τόσο τρομερή αρνητική συμπεριφορά. Εγώ δεν ξέρω τι. Δεν το ξέρω πολύ καλά. Για να το δικαιολογήσω. Αλλά σαν απόφαση είναι λίγο υπερβολική. Δύο αγωνιστικές. Και στο λέω γιατί όχι μόνο δεν κρίνω το ορθό της απόφασης, αλλά είναι και η συγκυρία πολύ κακή. Yeah. Γιατί ακολουθεί την άλλη αγωνιστική ένα παιχνίδι του Άρη με τον ΠΑΟΚ, στο οποίο θα στο θέσω από την ανθρωπιστική του μεριά. Yeah. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ο Άρης είναι από τα ελάχιστα που μπορεί να ποντάρει σε ένα καλό ποσό εισπραξής, γιατί θα υπάρχει sold out. Yeah. Γιατί με το Λαύριο υπήρχε κόσμος. Και πόσα να παίρνα δηλαδή. Μπορεί να παίρνα και 50 χιλιάρκα. Yeah, καλό. Τα οποία είναι μια πρώτη τάξη, πώς να το πω, ευκαιρία για να πάνε σε ανθρώπους οι οποίοι όντως έχουν να λαμβάνουν πολλούς μήνες χρήματα, είτε είναι η ΚΑΕ, είτε είναι το προσωπικό, είτε είναι η παίκτηση, είτε. Παραδείγματος χάρη, από το Λαύριο, τα ποσά που συγκεντρώθηκαν, πήρε κάθε παίκτηση ένα χιλιάρικο. Ναι. Εντάξει, μπορεί να μην είναι κάτι, αλλά είναι, ρε παιδί μου, μια έστω ροή, μια χρωματορροή. Από αυτή την άποψη, τώρα από εκεί και πέρα. Τυχαίνει η απόφαση του αθλητικού δικαστή να συμπίπτει και με την αναμέτρηση του Άρη με τον ΠΑΟ και μετά με τον Προμηθέα. Προχώρησε προφανώς σε προσφυγή στο ΑΣΕΑΔΗ ΚΑΕ Άρης, ναι, η οποία θα εκδικαστεί στις 8 Μαρτίου, δύο μέρους ουσιαστικά από τον αγώνα. Και ελπίζει η ΚΑΕ ότι θα έχει μια πιο καλή. Σήμα στον Νίκο από τα Γιαννιτσά, ο οποίος είναι στα λιγνητικά πεδία και έχει ένα ψοφόκριο, λέει, και ένα αέρα έξω που εγκλωβίστηκα, λέει εδώ. Ναι. Πίνω κονιάκ μεταξά με τη δεύτερη βάρδια Μελίτης. Ναι. Όλοι μιλούν για τον Γκαρσία και το θεατρικό ταλέντο που θα το ζήλευε μέχρι και ο Κάρολας Κούν, λέει. Ναι. Τώρα για τους γκεμπελιστές Θεοδωρίδη Καράπαπα. Ναι. Που πήραν Όσκαρ απόδρασης κουβέντα, λέει. Πάντως μετά από κουβέντα, κάνοντας μια απομίμηση μαρμίτας, βγάλαμε τον τίτλο της βραδιάς. Ο Φυγάς. Τι φλανάκι ο Χάρισον Φόρντ. Ναι, για φιλιά από όλους της βάρδιας. Θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θέλω να τους αφιερώσουμε. Να γίνει τη μουρλή εκεί. Ένα. Όχι, να μου στείλει ο Νίκος μήνυμα. Ναι. Μετά τις και μισή. Α, ναι, φυσικά να στείλει. Τι τραγούδι θέλει να στείλουμε εκεί στα λιγνητικά πεδία με τον Brad Pitt, ο οποίος έχει εισακατέψει την καρδιά της περιπτερούς. Στο λέω να το ξέρεις. Ξέρεις πως σε κοίταζε. Σαν μπισκοτολούκο μου. Αφού 30... ναι. Δεν μας ακούει, ρε. 33-34 η περιπτερού. Μιλφάρα για σένα, 28 εσύ. Ωα! Θαραστέναζε. Βέβαια. Την ήταν, είναι... παιδί μου, ήταν. Ναι, αφού καλύ... είναι έτοιμος. Ο έτοιμος είναι, βέβαια, οργανωμένος. Βέβαια. Γελάει. Κάτι τι ξέρει. Και αυτός γουστάρει. και τι έκανε. Γιατί να μην δεν γουστάρει. Γιατί... σε λίγο θα απολογούμαστε γιατί γουστάρουμε ωραίες γυναίκες. Τι να λέμε τώρα. Με Ελληνίδες είσαι καταγύρωσε. Με την ησυχία μου είμαι. Με την ησυχία σου είσαι. Που έλεγε ο γιατρός Ερακλειδέας ο πρώην. Τι. Η καλύτερη σύντροφος είναι η μοναξιά. Α, εντάξει, ναι, μερικές φορές ναι. Πολύ λυρικό. Πολύ λυρικό. Τι λυρικό. Πότε το είπε, του Αγίου Βαλεντίνου. Ναι. Λέω τι έγινε η καλύτερη σύντροφος. Όσα δεν φτάνει, αλλιώ θα κάνει κρεμαστάρια. Α, όχι, καλό είναι, καλό είναι. Επειδή είναι κτηνίατρος, είναι και στο στρατό. Έχει συνηθίσει. Οι γυναίκες, άμα ακούνε σαρδέλα και ιατρική και υπάρχει αυτή η κατηγορία των γυναικών. Τρελαίνονται με το. Αυτό είναι 38-39. Κάτι 35 που θα το εθνώσιμο. Τεκνοποιήσουν τώρα και τα λοιπά. Το βλέπουν μπισκοτολούκου με τον γιατρό. Του λέει: πω από το κεφάλι μου πονάει με αυτές όλες. Ναι, του κάνουν. Ουρά κάνουν. Του κάνουν, ναι, του κάνουν κάνα 2-3 προξενιά. Θα μου επιτρέψει να μην το πιστέψω, αλλά δεν θέλω. Σάββατο του κάνουν προξενιά. Την Κυριακή λέει: θέλω να δω αγροτικός αστέρας, λέει μακεδονικός. Ο Ανδρώνης λέει: πώς θα πάει, λέει. Ας τα φτιάξει με καμιά αγρότησα. Ναι. Όχι, θέλω να σου πω και φεύγουν αυτές μετά. Εγκαταλείπουν κάτι τραπεζικές, κάτι αυτές. Ξέρεις, άμα ακούσουν γιατρός οι γυναίκες. Ναι, όντως, έχει μεγάλη βαρύτητα. Ναι, άμα πεις είσαι γιατρός, είσαι υπτάμενος. Γιατρός, δικηγόρος, υπτάμενος. Δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος, ναι. Ισχύει. Ο κόκκινος, άμα πει τώρα ότι είναι δημοσιογράφος και βγει δημοσιογράφος, είμαι, θα τον πιστέψουνε. Και θα τον πιστέψουνε κιόλας, ναι. Άστο να πάει στο διάλογο, λέγε. Σε ακούω τώρα για τον ΠΑΟΚ. Δεν ολοκληρώσαμε για τον Άρη. Δεν ολοκληρώσαμε για τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος Κωστή, ήταν πολύ καλός με τον Λαύριο. Έπρεπε να κερδίσει όπως και δίποτε και ευτυχώς κέρδισε. Θέλει να κερδίσει τα παιχνίδια τα εντός έδρας. Έχει ένα βατό πρόγραμμα για να μην έχει το άγχος το βαθμολογικό.
Αλλά το θέμα είναι καθαρά διοικητικό, οικονομικό. Εκεί θα πρέπει να σωθεί η παρτίδα και να αρχίσει να υπάρχει μια ροή, με την έννοια να κλείσουν οι υποχρεώσεις, να υπάρχει συμφωνία με κάποιους ανθρώπους να διευκολύνουν οικονομικά. Άρα, είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Έχουμε δηλαδή πολύ δρόμο ακόμα. Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ έμαθα ότι κόψαν το ρεύμα. Ναι, κόψαν το ρεύμα τη Δευτέρα. Κυρία Πατουλίδου, τι κάνει? Δεν ξέρω, κύριε Πατουλίδου. Πώς το λένε τον κύριο τη Νέα Δημοκρατία, το ψηλό να πούμε. Τι θέση του ψωμιάδη μου πήρε. Ο κύριο Τσιτσικώστα. Ο Τσιτσικώστα. Ναι. Τι κάνει αυτό? Τίποτα. Δεν πληρώνει. Νομίζω ότι γράφουμε σήμερα στην Μέτροσπορ ότι ήταν ένα καθαρά γραφειοκρατικό θέμα. Πώς για γίνεται? Το οποίο έχει να κάνει. Στο Χαριλάω δεν κόβουν το ρεύμα που κοστάει να διαβάσει. Λοιπόν, θα σου πω ότι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Τροπή. Ωραία, θα σου πω ότι τι γράφουμε σήμερα. Η εκκρεμότητα τη τάξη των 220.000 ευρώ είναι η αιτία αφού εμφανίζεται η συγκεκριμένη ληξιπρόθεσμη οφειλή, δεδομένου ότι η περιφέρεια και την Μακεδονία επιβαρύνεται με αυτήν. Όμως δεν μπορεί να κάνει καμία πληρωμή αν δεν έχει την έγκριση τη υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. Δηλαδή, τι θέλει να πει εδώ, να καταλάβω ότι. Ναι, ρε παιδί μου, ήταν τυπικό ουσιαστικά. Εγώ σήμερα ήμουν στο παλατάκι. Συγνώμη, και υπήρχε. Το παλατάκι, το ρεύμα ποιος το πληρώνει? Και υπήρχε μία. Ποιος το πληρώνει το παλατάκι στο. Όχι, στο παλατάκι το ρεύμα ποιος το πληρώνει, η περιφέρεια? Το έχει αναλάβει ο ΑΣΥΜΑ ΠΑΟΚ, το οποίο έχει κάνει διαγωνισμό. Ναι. Και τηρεί αυτό το διαγωνισμό. Πήρε και χορηγία. Έδωσε ήδη χορηγία στην ΑΣΥΜΑ. Α, δεν το ξέρω αυτό. Αυτό δεν το ξέρω. Η ουσία είναι ότι. Το ρεύμα επανήλθε. Βρε, το ρεύμα τώρα, επανήλθε. Τώρα, αν υπάρχει κάποια. Ναι. Εμένα η απορία μου ξέρει ποια είναι. Ναι. Ο κύριος Σαββίδης είναι άρχοντας. Ναι. Είναι άρχοντας πραγματικός. Ναι. Πόσα παίρνει ο Ραστέχνης ΠΑΟΚ το χρόνο, ξέρεις? Γύρω στα 7 εκατοστάρικα του. Ωραία. 7 εκατοστάρικα το χρόνο. Συμφωνημένα ποσοστά όμως. Όχι, ναι, όχι. 7 εκατοστάρικα το χρόνο. Ναι. Δίνει η ΠΑΟΚ στον Ραστέχνη. Ναι, το χρόνο. Ναι, όμως είναι μια συμφωνία η οποία έχει να κάνει με συνεργασία ΑΣΥΓΜΑ με την ΠΑΕ. Βεβαίως. Τα παίρνει. Τα παίρνει. 700. Ναι. Οι μπαμπάδες πληρώνουν. Φαντάζομαι, ναι. Οι μαμάδες πληρώνουν. Ναι. Τα παιδιά αγοράζουν τις μπλούζες. Ωραία. Ναι. Δεν πάνε τσάπα δηλαδή. Ναι. Ωραία. Εντάξει, όπως γιατί να μην πληρώσουν το ρεύμα? Ναι, σωστό γι' αυτό. Ούτε τα λεφτά. Πού πήγαν τα λεφτά? Ερώτηση. Δεν είναι το θέμα που πήγαν τα λεφτά. Μπορεί να κάνανε μια συμφωνία η οποία τηρείται μέχρι γιατί να τελειώσει. Γιατί να χρωστάει. Δηλαδή ο Ψηφίδης δεν παίρνει φράγκο από τον, τον Καρυπίδη δύο χρόνια τρία. Ναι, ναι. Ποτέ δεν πήρε. Ναι. Έχει μια δικαιολογία. Ναι. Ο ίδιος ο Ψηφίδης. Ναι. Οι προηγούμενοι από το Ψηφίδη που αρπάξαν. Καταλαβαίνω τι λες, ότι θα πρέπει να υπάρχει ίση αντιμετώπιση και για τον ΠΑΟΚ και για τον ΑΕΚ. Δεν έχει άδικο αυτό που λες. Ναι. Εντάξει, γιατί είναι και οι δύο ομάδες πόλης. Από εκεί και πέρα πηγαίνουμε με βάση τα υπαρκτά. Άλλο λέω εγώ. Ναι. Εγώ, σαν ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, τον είχα πολύ ψηλά. Ναι. Γιατί ήξερα ότι δεν χρωστούσε πουθενά. Ναι. Και τώρα πλήττεται αυτή η ιστορία. Γιατί πλήττεται? Περίμενε. Γιατί κάθε χρόνο ο κύριος Σαββίδης τα δίνει χοντρά. Περίμενε. Κάθε άλλο χρόνο. Άλλο οι να... μπαμπάδες και οι μαμάδες τα δίνουν και αυτοί χοντρά. Να γιατί να χρωστάει? Να σου πω κάτι. Άλλο να χρωστάς κάτι και να το έχεις διακανονισμένο και να περιμένει να τελειώσει ο διακανονισμός. Και να, θα συνεχίζει να χρωστάς. Το λέω για να προλάβω. Ναι, δηλαδή. Θα συνεχίζει να χρωστάς. Και 10 δόσεις να έχεις σε κάτι συμφωνημένο, πάλι θα συνεχίζει να χρωστάς μέχρι να τελειώσει ο διακανονισμός. Άντε να δούμε. Άντε όταν τελειώσει ο διακανονισμός, κάνεις άλλη διαπραγμάτευση. Ακούει κάποια γιαγιά. Ναι. Ή κάποιος, θα πάμε τώρα σε μισό λεπτό στο διάλειμμα Βολίδα. Ναι. Τώρα να ακούει κάποια γιαγιά και για Άρη και για ΠΑΟΚ. Ναι. Και για οποιοδήποτε σωματείο. Ναι. Και έρχεται να πούμε και λέει: ιδέα, σου δίνω χορηγία. Γιατί δεν πληρώσει και τη δικιά μου ιδέα. Έχει δίκιο, σε αυτό έχει δίκιο. Δηλαδή, τι κομμουνιστέ είναι αυτοί οι οποίοι έχεις... πληρώνουν το ρεύμα του Άρη και του ΠΑΟΚ, ας πούμε, χορηγία και τη γιαγιά και του παππού. Καταλαβαίνω τι λέει. Ναι, ναι, ναι. Την ουσία του πράγματος. Διάλειμμα. Λοιπόν, μηνύματα. Ο 148 έχει μάθει το τόπι να παίζεται στο χορτάρι και όχι στα δικαστήρια. Μάλλον σε λάθος χώρα είναι ο 148. Πάμε στο 088. Να δούμε να βοηθήσει ο Ζαγοράκης τώρα που τον χρειάζεται το ΠΑΟΚ. Πώς να το βοηθήσει ο Ζαγοράκης το ΠΑΟΚ, με ποιο τρόπο? Δεν το καταλαβαίνω. Να κάνει τι ο Ζαγοράκης? 718. Ρα πρέπει να πούν, λέει, την αλήθεια, λέει, αν η περίπτωση του τραυματισμού εκδικαστεί κανονικά, τον ήπια με, λέει. Στην Ελλάδα μπορεί να εκδικαστεί κανονικά και να το πιείτε, αλλά με ένα τηλέφωνο ενός υπουργού μπορεί και να μην το πιείτε. Γιατί εδώ είναι Ελλάδα. Η ΑΕΚΟΥΛΑ ζητάει να απολύπτει το πρωταθλήματος μέχρι να βγουν δικαστικές αποφάσεις. Εντελώς, λέει, συμπτωματικά τη στιγμή που η ομάδα σέρνεται. Συμφωνώ απόλυτα με το φίλο. Η ΑΕΚΟΥΛΑ, όπως τη λέει, εγώ ποτέ δεν θα πω ομάδα ΠΑΟΚΑΚΙ, ΑΕΚΟΥΛΑ, Αρούλης κτλ. Βέβαια. Δεν είναι σωστό. Αλλά από εκεί και πέρα μια τοποθέτηση ενός φιλάθλου. Τα έχω πει και εγώ αυτά και είναι πληγόντος τους οπαδούς και δεν είναι σωστό. Όντως η ΑΕΚ σέρνεται
τα τελευταία 20 λεπτά των δύο τελευταίων αγώνων με Δυναμό Κιέβου και πώς τη λένε, Ατρόμητο, και Ατρόμητο. Ήταν συγκλονιστικά άθλια βιολογικά για τους ποδοσφαιριστές. Ήταν πολύ καλή όμως στη ρεβάνς του, ναι, Κιέβου. Τα τελευταία 20 λεπτά της λόγω στο θέμα του κομμάτου. Το δυνάμεο. Δηλαδή αδικείται από τη μη πρόκρισή της. Πολύ καλά. Χιλιτίδης, πούντος. Έλα Χιλιτίδης, έλα γόρι. Τι μας νοιάζει εσύ αν τα είπες αυτά. Περαστικά. Ευχαριστώ αγόρι μου. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Πού είσαι αγόρι? Πού είμαι? Στο νοσοκομείο. Σε νοσοκομείο είσαι? Όλα καλά, εντάξει, θα το παλέψουμε. Μια εβδομαδούλα από Δευτέρα, πιστεύω Δευτέρα, Τρίτη. Έλα, μπρε, χρειολόγησες εκεί, βυχούσες να πούμε. Εντάξει. Το ξέρω, όντως, αυτό ο πήγα ήταν. Τι γίνεται, πώς πάτε? Πώς να πάτε, μαλώνουν οι παοξίδες, γκρινιάζουν να πούμε. Γύρισα στην πόλη του Καζατζίδη. Σα ακούω, δεν έχω τι να κάνω εδώ πέρα μέσα. Αισθητή η απουσία σου, ραδιόφωνο. Δεν άκουσα, αγόρι μου. Αισθητή, λέω, η απουσία σου. Να σε καλά, αγόρι μου, γλυκιά, να σε καλά. Λοιπόν, να πω τον κόσμο την αγάπη μου σε όλους και πιστεύω από εβδομάδα να τα πούμε. Γιατί είναι τόσο μακριά να πας? Εδώ θα πρέπει να κάνω κάποιες εξετάσεις. Κόστα να δούμε αυτός ο Βίχας τι γίνεται και τα σχετικά. Εντάξει, θα σε τσιτώσουν τώρα, θα σε δουν από πάνω μέχρι κάτω να πούμε. Εντάξει. Θα με δουν από πάνω μέχρι κάτω και θα πετάξουν όλο το υπόλοιπο, κρατήσουμε τα μάτια μας. Όχι, ρε, εσύ, κοίταξε τώρα, εδώ και πολλοί φίλοι κρυολογήσανε και ήταν λίγο ο καιρός και τα λοιπά. Και... Το ξέρω. Εντάξει. Έγινε αγόρι μου, φυλάκια. Καλό βράδυ, καλή ξεχωριστή. Φιλιά. Εγώ μίλησα με τον Γιάννη προηγουμένως. Έτσι, για να μην νομίζετε ότι συμβαίνει τίποτε άλλο κτλ. Είναι Ιπποκράτιο. Έχει ένα έτσι, θεματάκι με τον κόσμο. Την υγειά μας να έχουμε κοστί και όλα τα άλλα τα παλεύουμε. Πώς το λέτε, το αναπνευστικό, γιατί βυχούσε που είναι στις Σέρες. Βυχούσα, έλεγε ο γαμπρός με τον Γιάννη. Ακουστή βυχούσα. Άμα βυχούσε, λέω, να πα στο γιατρό άμα βυχάς. Δεν πρέπει να αφήνουν το βήχα δεξιά και αριστερά να κυλήσει. Και ύπου του πόνου δεν πρέπει να αφήνει. Ειδικά γύρω από το κεφάλι, την καρδιά κτλ. Πρέπει να τα ελέγχουμε κατευθείαν. Εγώ που με χέστης πηγαίνω αμέσως. Πρέπει να πηγαίνουμε, καλός ή κακός. Βέβαια. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στα αγωνιστικά του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε παίχτη, τον Τέραν Πέτεγουέι. Πέτεγουέι, είναι ο πέμπτος Αμερικανός. Πάει με full roster. Παίζει την άλλη Τρίτη με την Καρσίγιακα εντός και 13 με την Καρσίγιακα εκτός. Θα πάει στους 8 του Champions League αν κερδίσει. Σημαντικό, ο Άρης δεν προκρίθηκε. Και αγωνιστικά οι περισσότερες ομάδες είχαν μια ανάπαυλα 20 ημερών γιατί είχε τις εθνικές ομάδες, Κωστή. Δεν ξέρω το αυτό αν σε ενδιαφέρει. Η εθνική μας δεν τη βλέπεις. Απλά να αναφέρουμε ότι συνέχισε με νίκες για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου που θα γίνουν στην Κίνα. Ναι. Είναι μια καινούρια διαδικασία. Παίζει ο Αντετοκούμπο. Ο Γιάννης όχι, ούτε ο Θανάσης. Γιατί? Εντάξει, ο Γιάννης δεν θα μπορούσε να έρθει ούτως ή άλλως από το NBA, είναι πολύ δύσκολο. Ναι, αλλά δεν παίζουν ό,τι κάνει οι παίχτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Γιατί? Γιατί δεν τους αφήνει η Euroleague οι ομάδες τους. Καλά, υπάρχει κόντρα, Euroleague και FIBA. Καλά κάνουν. Εντάξει, πρέπει να βρεθεί μια. Δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε τους παίκτες ούτε τις ομάδες. Αφού δεν κατηγορούμε τον Αντετοκούμπο, γιατί να κατηγορήσουμε τους. Σωστό κι αυτό, εντάξει, ναι. Εντάξει, ο καθένας. Ο καθένας. Πρόσεξε, πρέπει να δεις τι γίνεται. Τώρα, ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα πρέπει να είναι παρόν το καλοκαίρι που έχουμε και άλλους σημαντικούς αγώνες, αλλά. Είναι καθαρά θέμα διαπραγμάτευση. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ μπαίνει και αυτός ξανά στο πρωτάθλημα. Και έχει και το Champions League. Είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Είναι πιο συμμαζεμένος, πιο ικανοποιημένος ο κορμός βάσει οικονομίας, βάσει διοίκησης. Και βέβαια είχαμε και το All-Star Game πριν δύο εβδομάδες. Τι είναι αυτό? Το All-Star Game. Στο Ιγαπή. Βαράνε να πούμε. Στην Πάτρα πήγαμε. Εντάξει, ήταν μια πήγε. Ναι, πήγα. Εντάξει, ωραία. Καναβάλια τέτοιε ώρε. Καναβάλια δεν είχε. Γιατί ήταν ένα Σαββατοκύριακο πίσω από την καθαρά. Δεν ήταν, αλλά ήταν ωραία. Εντάξει. Και θα. Ναι. Να πούμε ότι λογικά ο θεσμός θα ξαναμώ. Πήγες Πάτρα, έμεινες πολλές μέρες. Όχι, ένα βράδυ Πάτρα μείναμε και ένα βράδυ Αθήνα. Το πρωί πήγαμε. Τι φάρε εκεί για σένα? Εμένα. Τι για μένα? Ωραίες Πάτρες, δεν μπορώ να πω. Γι' αυτό σου το λέω εγώ. Να και ο Brad Pitt να παίρνει. Και ο Brad Pitt. Να παίρνει μαθήματα. Να παίρνει μαθήματα. Αυτό μας πουλάει, μας αγοράζει. Και ο Brad Pitt και ο από πίσω. Ο Φούντας. Φούσκωσε παλαταβάρι. Γυμνασμένος όμως, πολύ καλά. Ναι, γυμνασμένος, αλλά κοίταξε. Έγινε δίσκαπτος από τα πολλά τα βάρη. Εντάξει, ο καθένας. Έστειξε, αλλά. Ο καθένας επιλέγει τον τρόπο που θα γυμναστεί. Ναι, ναι, σφίχτης. Εντάξει, αυτό δεν μπορείς να το επιβάλλεις. Όχι. Από το να μην γυμνάζεσαι, καλό είναι να γυμνάζεσαι. Απλά πρέπει να πάει λίγο και στο αερόβιο, να πάει λίγο και στις διατάσεις. Γιατί. Δεν το ξέρω αυτό. Ή να πάθει καμία αυτό που δισκαψία. Ο καθένας ό,τι θέλει. Σαν τον Βόα θα γίνει, ναι. Πάμε και λίγο στην Ηρακλάρα που δεν μας τα είπε καλά στο τελευταίο παιχνίδι. Έχω ένα μήνυμα από τον φίλο μου. Τον Ξανθιώτη, τον γιατρό που σε συμπαθεί. Ναι, ναι, ναι.
Λέει, τέλος λέει η Κλάρα, η Ρακλάρα από την άνοδο. Ναι. Με τα γερόντια πατώνεις, λέει ο φίλος. Εντάξει, τώρα εδώ έχει διπλή ανάγνωση που λένε το θέμα, γιατί ο Ηρακλής ουσιαστικά και με την ήττα που έκανε το προηγούμενο Σάββατο είναι πολύ δύσκολα βαθμολογικά, είναι τρίτος, δεν έχει άλλα περιθώρια για απώλειες και παίζει λίγο κορώνα γράμματα με την έννοια ότι θα πάει στα play-off. Ελπίζει να μην τύχει με τον Απόλλωνα Πάτρας για τη θέση 2-5 είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη φάση. Γιατί τι γίνεται, Κωστή? Οι νίκες που θα έχουν οι ομάδες μεταξύ τους από τις θέσεις 2 μέχρι 5 μεταφέρονται. Ναι. Και μπορεί κάποια ομάδα με μία νίκη, παραδείγματος χάρη, αν ο Ηρακλής παίξει με τον Απόλλωνα Πάτρας, θέλει μία νίκη στα επόμενα τρία παιχνίδια για να προκριθεί ή να πάρει την άλλη. Λοιπόν, ναι. Έχω μήνυμα από τα Λιγνητορυχία, από τον Νίκο Ταγιάννη. Πανάνε με τα ξάλια, να πούμε, κονιά και και θέλουν, λέει, ισοβάθμισαν μετά από ψηφοφορία, ναι, το πρώτο φθινόπωρο με το Μητροπάνο και το δεύτερο είναι η πυρόγα. Α, ποιο και τα δύο. Το με μια πυρόγα θα βάλεις. Θα βάλεις την πυρόγα. Είναι φοβερό. Να το χορέψουν εκεί, να ρίξουν τα τραπέζια ανάποδα. Είναι πιο... Να βρίσουν το θρύλο και τον πυρεά. Είναι πιο συναισθηματικό και πιο ωραία εκτέλεση η πυρόγα. Ναι, και ο Νίκος είναι αγαπημένος μου φίλος. Τα χαιρετήματά μας. Με τα χιλιόμετρα πουλάει τα λάδια. Τα πάει, βλέπει τις προπονήσεις του ΠΑΟΚ, φυλάει τους παίκτες. Ναι, το παίζουμε. Λοιπόν, σταματάτε όλοι εκεί κάτω. Ο Νίκος από τα Γιαννιτσά στη μέση παίζει το τραγούδι και συνεχίζουμε αργότερα. Φύγα. Με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις. Τις ώρες που αγριεύει η βροχή στη γη των Βυσσηγών θωμαρμενίζεις και σε κερδίζουν κι οι πικρέμαστοι τα φτερά σου σιγοπριονίζεις. Σκέπασα αρμύρα το γυμνό κορμί σου, σου φέρα πτούς δελφούς γλυκό νερό στα δύο είπες πως θα κοπεί η ζωή σου και πριν προλάβω τρεις να σ' αρνηθώ σκούριασε το κλειδί του παραδείσου. Το καραβάνι τρέχει μες στη σκόνη και την τρελή σου κυνηγά η σκιά. Πώς να ημερέψει ο νους με ένα σεντόνι, πώς να δεθεί η μεσόγειος με σχοινιά αγάπη που σε λέγα μαντιγόνι. Ποια νυχτωδία το φως σου έχει πάρει και σε ποιο γαλαξία να σε βρω? Εδώ είναι Θεόντα Μάρη κι εγώ ένα πεδίο βολής φτηνό που ασκούνται βρίζοντας ξένοι φαντά.
το φως σου έχει πάρει και σε ποιο γαλαξία να σε βρω. Εδώ είναι Αττική, Φεόντα Μάρη, κι εγώ ένα παιδί. Βρίζοντας ξενιφαντάρι. Έχουμε τα χαιρετίσματά μας να δώσουμε στα παιδιά εκεί, στα λιγνητικά παιδεία. Ξέρω ότι... Δυνατό κομμάτι τους αφιερώσω. Ναι, ναι, τι να τους αφιερώσω εγώ. Ξέρω ότι είναι πολύ σκληρή δουλειά εκεί. Ξέρω ότι το μεροκάματο εκεί είναι πολύ δύσκολο, επίπονο. Μαχητικότατο. Δεν έχει εκεί. Ξέρω ότι εκεί οι παοξίδες οι μισοί με βρίζουν, αλλά με ακούνε. Τώρα Γιάννη, θα το σκίσω το που τώρα αυτό. Κατάλαβες. Εγώ τους αγαπάω όμως, τους κάνω αυτό κτλ. Και Αριανοί είναι ορισμένοι εκεί. Παναθηναϊκοί πολλοί εκεί, στα λιγνητικά παιδεία. Αν βρείτε κάνα Ηρακλειδέα, παιδιά, εδώ στείλτε ένα μήνυμα να δούμε και αν υπάρχει κάτι. Δύσκολες ώρες για δουλειά. Δύσκολες ώρες για δουλειά, βέβαια. Και ειδικά με τέτοιες συνθήκες. Και τέτοιες συνθήκες. Ο Νίκος πάει και τους βλέπει, πίνει τα κονιάκια εκεί. Φτιάχνεται εκεί ωραία εκεί, γιατί κάνουν καλή παρέα. Και όποτε είναι εκεί, δίνει εντολή. Ποιο τραγούδι θα αφιερώσουμε. Μπαμ, είναι εντολή. Είναι... Συνήθως, Κωστή, λένε σε μια ιδιαίτερη περίσταση, είτε εορτή είτε για κάποιον άνθρωπο, λένε τι σου εύχεσαι, τι σου εύχεται κάποιο. Ναι. Και λέει. Υγεία και δουλειά. Ναι. Αυτά τα δύο ναι. είναι τα πλέον απαραίτητα. Υγεία και δουλειά, ναι. Γιατί τα άλλα μετά έπονται. Τα άλλα έπονται, η ναι. οικογένεια, η καλοπέραση, ναι. η ψυχαγωγία, ναι. οι δεύτερες δουλειές, ναι. ομάδες, γκόμενες, δηλαδή ναι. όντως, είναι τα ναι. όντως είναι τα πιο βασικά. Λέγαμε για τον Ηρακλή. Ο γιατρός σε τρολάρι τώρα, ναι, με τρολάρι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι περίμενα να είναι πιο καλά το μπάσκετ του Ηρακλή, αλλά έχει τη δυνατότητα να... κερδίσει την άνοδο, αλλά αυτός λέει δεν πάει. Δεν θέλει καμία απώλεια πλέον. Θέλει απόλυτο ρεκόρ νίκης και φυσικά τύχει στη διασταύρωση. Γιατί δεν πρέπει να πέσει με τον Απόλλωνα Πάτρας. Όχι ότι δεν θεωρώ ότι μπορεί να κάνουν το 3 στα 3 και να κάνουν το καλύτερο, αλλά είναι πιο πολύ θέμα ψυχολογίας. Μάλιστα. Λοιπόν. Περιμένουμε τον Ηρακλή να είναι πολύ καλύτερο στη συνέχεια. Γιατί το θέλουμε στην μπάσκετ. Λοιπόν, μια και πήγε στην Πάτρα. Ναι. Και μια και αυτό είναι μιλφοκυνηγός. Μιλφοκυνηγός. Θέλω να μου πείτε στο 955 και ενώ μήνυμα στο 54340, ποια είναι η πόλη. Να σου πω κάτι, μην το βάλει ηλιακιακά. Βάλε το θέμα με τι πιο ωραίες γυναίκες. Με τι πιο καλές μιλφάρες. Α, εντάξει, okay. Γυναίκες τώρα. Εντάξει. Η μιλφάρα είναι μια κατηγορία γυναίκας η οποία να πούμε. Τη μοδός. Ο χαρακτηρισμός. Εγώ βρέθηκα, ας πούμε. Βέβαια, παίζει και το κούγκαρ. Και το κούγκαρ, να ξέρεις. Ναι, βρέθηκα με συμμαθητές πριν 10 μέρες. Του λογαρά του καφενεία σου, αυτό το βρωμολογαρά να πούμε. Το παοξί, τον κολλητό μου, τον Άκη. Στυλοτεσσεράκι παλιό, ο Άκη, φίλο μου. Λέει, Βαν, με το κουζού εκεί και με του άλλου αλυταράδε εκεί, το μάνταρα στη Δύρα 4, ήταν από τα παλιά στελέχη να πούμε. Α, κουφάρα από το. Λοιπόν, βρεθήκαμε εκεί και με τι συμμαθητέ και τι συμμαθήτριε. Ναι. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι το 50% ήταν μιλφάρε οι συμμαθήτριε. Αλλά κάναν κατασκευές. Ναι. Ποιες ήταν οι μιλφάρες? Αυτές που πήρανε πλούσιους, ναι. Και κρατήσανε τα λεφτά, κάποιες από αυτές, γιατί προλάβανε καλές εποχές. Ναι. Μια ειδικά η οποία ήταν, ας πούμε, ενός γιατρού η γυναίκα, είχε βάλει βυζιά, είχε βάλει αυτά, είχε ανακατασκευαστεί, να πούμε. Σαν Mercedes 20 ετών, η οποία την έχει βάλει φτερά, αμορτισέρ, οι μάντες χρονισμού. Πλήρως ανακαινισμένη δηλαδή. Έκανε ανακαίνιση άλλος. Ναι. Σου λέει την πλήρωσα. Και έφυγα, λέει, από το αυτό, ρε παιδί μου, δεν την έχω να με ζαλίζει. Γιατρός πρέπει να είναι, ή επιχειρηματίας, μάλλον μεγαλογιατρός πρέπει να είναι. Γενικά πάντως οι γιατροί έχουν μεγάλη πέραση πλέον. Οι γιατροί έχουν στην μεγάλη πέραση. Στην περίοδο που ζούμε. Βέβαια, οι γιατροί έχουν μεγάλη πέραση. Εδώ κτηνίατρος, ο οποίος είναι και στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος, ας πούμε, δεν είναι και του αθλήματος να τρυπάει, να είναι black and decker, να πούμε, σαν ελεύθερος που είναι πιο cool. Ναι, το κυνηγάνε οι γυναίκες για αποκατάσταση αυτές, 35 σου λένε να βρω ένα. Ένας φίλος ο Χρήστος μου λέει. Τι λέει? Η Κοζάνη λέει. Ποια είναι η Μιλφόπολη?
Κοζάνη λέει αυτός. Και να μας πείτε και τις εμπειρίες σας, να ανοίξουμε γραμμές. 2-31-0-90-90-90. Μην αρχίσουμε τα κλάματα πάλι. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι όλη η εβδομάδα. Αυτό θα μας κάνει, όλη η εβδομάδα θα κυλήσει στο ίδιο τέμπο. Οπότε. Ο Πάοκ, μια και το πιάσαμε λίγο έτσι να το πάρουμε λίγο. Οφείλει να δείξει πόσο ισχυρός είναι εξωαγωνιστικά. Πόσο με το ΣΥΡΙΖΑ είναι, πόσο με την ΕΠΟ είναι, πόσο με τους δικαστές είναι, πόσο καλά. Δεν πάει να έχει και υποχρέωση αύριο με τον Πανιόνιο για το κύπελο. Ναι, έχουμε και το κύπελο. Άρα δεν υπάρχει χρόνος για χαλάρωση. Λοιπόν, η ποια πόλη λοιπόν, ξανακάνω την ερώτηση εσύ. Ποια πόλη θεωρείτε ότι έχει τις πιο ωραίες γυναίκες που θεωρούνται MILF. MILF. Εσύ, Μπρατ Πίτ, έχεις άποψη? Δεν έχει ο Μπρατ Πίτ, είναι ακόμα νεοσός να πούμε. Δεν έχει επισκεφτεί πολλές πόλεις ακόμα. Για να δούμε τι λένε εδώ οι έμπειροι Άντρακλες που μυρίζουν υδροτήλα οι μασχάλες τους και μπρουτήλα να πούμε. Καλά, και... εντάξει, δεν έχει να κάνει με θέμα εμπειρίας. Μπορεί να έχει άποψη και χωρίς πολλά-πολλά. Εντάξει. Όλοι πάντως το κατέχουν το θέμα. Δεν πιστεύω ότι δεν έχει ασχοληθεί άντρας και της ηλικίας μου και της ηλικίας μου και μικρότερος σε ηλικία. Αν και να ξέρεις, οι γυναίκες αυτές μπορεί να προτιμούν και μικρότερους. Ναι. Οι γυναίκες. Να προτιμούν και μικρότερους ηλικιακά. Ναι, φυσικά. Σου λέει. Γιατί πηδάνε καλύτερα. Μπορεί να έχουν καλύτερες αντοχές. Καπνίζουν, κάνουν, παχαίνουν, αρχίζει πέφτει. Και έχουν πει και εγώ σας έλεγα αθληθείτε. Προπονηθείτε, φάτε μπήκε... αυτά που πρέπει να φάτε. Ναι. Τα βάρη σας, έχουν... τις σάουνες σας, τα μασά σας. Έχουν μπει και δεν ακούνε, όχι τσιγάρο, όχι ποτό, φάτε να τώρα. Έχουν σε μια διαδικασία φθοράς, βέβαια, σωματικής. Φυσικά, και πνευματικής. Και αυτό. Άκουλε. Λοιπόν, εδώ θα μείνεις. Εδώ θα μείνω, γιατί βλέπω ο Λεζαζού δεν έχει σήμερα. Όχι, τίποτα δεν έχει. Μια φορά την εβδομάδα. Καλό το Λεζαζού. Μια και καλό. Μια και καλή. Την κόμενα πάει να τη ρίξει μέχρι εκεί. Αν την έχει, δεν κάνει για Λεζαζού. Την κόμενα είτε να την. Στο Λεζαζού να την ψήσει. Καλά το λέει. Καλά το ψιστήρι στο Λεζαζού. Έτσι. Πιο πολύ είναι ζευγαρομάγαζο. Ζευγαρομάγαζο έγινε. Έλα. Καλημέρα. Έλα. Γεια σας. Έλα φίλε, γιατί μιλάς συνωμοτικά, καλημέρα. Έλα ρε φίλε, τι είναι, καλησπέρα. Καλώς τον, έλα σ' ακούω. Τι λέει. Καλά, μια χαρά εσύ, τι. Καλά, με καταλάβες. Όχι. Χαίρομαι λοιπόν. Χαίρεσαι που δεν σε κατάλαβα. Μάλιστα. Ο Τσαλαπετινός είμαι. Ρε βρωμιάρη καβαλιώτη, ρε ύποπτη άνθρωπε. Δεν μου λες να πας να δώσεις ένα φυλάκι εκεί στον Περιπτερά, το χοντρό, το χαλκιδικό, το που είναι ερωτικός μετανάστης στην Καβάλα να πούμε. Έτσι. Με το μέλι. Ε? Με το μέλι. Με το μέλι, ναι. Δεν μ' άρεσε να φυλάω γοράκια, φίλε. Να το εντάξει, λοιπόν. Να του πες χαιρετίσματα, ρε. Μπρουτάλ, να πούμε. Εντάξει. Α, για λέγε. Θα πάω να του δώσω. Ναι. Λοιπόν, πολύ κλάψα, ρε φίλε, εκεί στη Θεσσαλονίκη. Πάλι σαν πάλι του Καζαντζίδη. Δεν είναι καλέ το ίδιο του Ίβιτς με το δικό μας. Το Ίβιτς δεν ήταν θέατρο. Ε, τι ήταν. Βέβαια. Ναι, δεν ήταν. Ναι, εντάξει. Ναι, εκεί πέρα βγαίνουν κιόλα και τα βάζουν και μαζί μας εκεί οι ΑΕΚ Θεσσαλονίκης. Η Άκη Θεσσαλονίκης. Ε, βέβαια. Γιατί το λες αυτό. Γιατί, πώς λέγεται. Άκη Θεσσαλονίκης. Έλα. Έλα. Ναι. Δεν θυμάσαι. Γιατί Άκη Θεσσαλονίκης. Αεκούλα εμείς. Άκη Θεσσαλονίκης αυτή. Πώς λεγόντουσαν. Ε, τώρα το πας πολύ παλιά, ρε παιδί μου. Εντάξει, ναι. Ε, όπως προσβάλλουν αυτοί, προσβάλλω κι εγώ. Να προσβάλλεις τι. Πάντως στην Καβάλα πιο πολλούς Παναθηναϊκούς έχει παρά εξίδες, όχι, οι Παναθηναϊκούς αρχίζουν και χάνονται, έχει πάρα πολλούς Παοξίδες. Η Καβάλα είναι η Μητρόπολη του ΠΑΟΚ, να πούμε, εντάξει. Έχει και Ολυμπιαξίδες, αλλά πρώτα είναι ο ΠΑΟΚ και μετά η ΑΕΚ, έτσι θα έλεγα. Παναθηναϊκοί έχουν χαθεί και Ολυμπιακοί, έτσι πολύ λίγοι. Έλα, Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό που ζητήσαμε εμείς σήμερα. Ναι. Ζητήσαμε διακοπή. Ναι. Και το βρίσκω πολύ λογικό. Βέβαια, αφού τα πνευμόνια σας έχουν σαπίσει, να πούμε, το τρέξιμο. Βέβαια. Από τη μία. Από την άλλη, κάτσε ρε φίλε, έχουμε κάποιες δικαστικές αποφάσεις που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ για να παίξει χωρίς κόσμο. Φίλε, θα σε πω κάτι. Τέτοιο τσιγκουναρά σαν το Μελισανίδη να μην πάει εκεί ένα παστέλι στο σπανό, να μην πάει κανένα μπισκοτολούκουμο, να μην πάει κανένα τρίγωνο πανοράματος. Δεν παίζεται ο άνθρωπος. Το πήγε το μάτς στα ίσια, ρε φίλε. Τα ίσια, ρε φίλε. Εντάξει, πάντως και οι. Άντε παίξανε οι του ΠΑΟΚ, οι άλλοι. Και το αίτημα της ΑΕΚ για διακοπή του πρωταθλήματος λίγο βιαστικό δεν είναι. Δηλαδή θα μπορούσε να δώσει λίγο χρόνο για να φανεί τι μπορεί να γίνει και από τις δύο ομάδες. Μάλιστα. Όταν θα καθυστερήσουν οι εκδικάσεις, θα αργήσουν να βγουν οι αποφάσεις.
Και δεν ξέρω και εγώ τι, γιατί να αλλού φάρει δηλαδή ο ΠΑΟΚ, δεν κατάλαβα. Στα μάτια των τρίτων φάνηκε λίγο βιαστικό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ στο λέω πολύ επιδερμικά, δεν είμαι πασχετικό σήμερα, αλλά με την κοινή λογική. Ναι, κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά δεν ξέρω. Σαν κίνηση πανικού εκλήφθηκε, κίνηση αδυναμίας. Έτσι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει ο ψηλός. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Έτσι, κίνηση αδυναμίας. Ωραία, ωραία το παθαίνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Μητρόπολη, Μιλφωμάνα είναι η Θεσσαλονίκη, λέει ο Στέφανος της Μαρμίτας, ο Γορίλας. Και Champions League παίζει, λέει, η Λάρισα στη Μιλφ, λέει ο Στέφανος. Πάντως ο φίλος που είναι από Καβάλα, η Καβάλα έχει ωραίες γυναίκες. Έχει, ναι. Ναι, ναι, δεν το ξέρω, εγώ δεν γνωρίζω. Έχει, ναι. Αν και οι καβαλιώτες που έχουν ξέρει κόντρα με τους Δραμινούς, ναι. Έχει στη Δράμα πολύ ωραίες γυναικάρες. Στη Δράμα. Αλλά με την αλήθεια, έτσι. Έλα ρε που έχει στη Δράμα ωραίες γυναίκες. Και ναι, στις Σέρες. Άφηγεται από εδώ. Στις Σέρες, ωραίες γυναίκες. Εντυπωσιακές γυναίκες. Καλά. Άντε ρε φύγε. Καλά. Μιλφάρες που έχει. Δίνονται καλά, έχουν. Δίνονται καλά. Έλα εδώ να σε γνωρίσω. Εδώ στην Καβάλα αρχίζει να με γνωρίζει. Δεν θα έρθω. Εγώ περνάω από εκεί με τον γιατρό. Θα κάνω μια στάση. Κλείσε. Κλείσε. Έτσι. Με προτείνει, ναι. Πάμε την γραμμή. Ναι. Ναι. Καλημέρα τα παιδιά. Καλημέρα. Μία ερώτηση ραπ. Δύο. Μ' ακούς? Ναι. Πες ότι τρώει ο ΠΑΟΚ μείον 3 και συνεχίζει κανονικά η ιστορία. Χάνει και το μάτσο τον Ολυμπιακό. Ναι. Αν κάνει όλο νίκης μέχρι τέλος, το πήρε το πρωτάθλημα. Ναι. Το πήρε το πρωτάθλημα. Ένα αυτό. Και αν κάνει και άλλες 3 νίκες στο κύπελο, παίρνει και το κύπελο. Ή μία νίκη, ξέρω εγώ, και. Και με 2 ισοπαλίες παίρνει το κύπελο. Και με 3 ισοπαλίες παίρνει και πάει και στα μπέναλτι. Μπράβο. Ναι. Ωραία. Πάει αυτή η ιστορία. Αύριο με τον Πανιόνιο πώς θα βλέπεις το μάτι. Βιερίνια δεξί μπακ και ο Ζεβεδαίος αριστερό μπακ. Οπωσδήποτε Σαχόφ πρέπει να παίξει μέσα για να ψηλώσει τη δεξιά. Πανιόνιος 5 λήψεις. Πανιόνιος 5 λήψεις. Άρα κατεβασμένα χέρια. Τον Πανιόνιο τον φοβάμαι. Δεν παίζει Σκόπης, δεν παίζει Λάμπρου. Δεν παίζει. Καλά, ο Λάμπρου δεν παίζει γιατί. Ο ΠΑΟΚ έχει καλές δημόσιες σχέσεις. Έτσι. Ναι. Έτσι. Σωστό είναι αυτό. Δεν παίζει και δεν παίζει και ο Γάλλος μπροστά, ο Γρήγορος. Άρα η ΑΕΚ τώρα τι τρίβεται, τι στεναχωριέται. Θα έρθει μέσα στην Τούμπα να παίξει το πρωτάθλημα. Τέλος. Η ΑΕΚ, φίλε, έσκασε. Στο Δυναμό Κιέβου, έσκασε στον Ατρόμητο. Έρχομαι τώρα και λέω τους αεξίδες. Τι έγινε, δικαιώθηκε ο Ραπτόπουλος με το θέμα το βιολογικό της ΑΕΚ. Το έλεγες. Ας σας δω τώρα μέχρι τον Απρίλιο τα ποδαράκια σας. Θλάσει ο ένας, ντεφορμέ ο άλλος. Ο επόμενος που θα πάθει θλάσει θα είναι ο Λάζαρος. Να το ξέρεις. Άργησες όμως 2-3 μήνες, Ράπη, αυτή είναι η αλήθεια. Τράβηξαν πολύ αυτοί. Την τράβηξαν την ιστορία πολύ. Έκλεισες. Οι Ουκρανές που δουλεύουν στο μπαρ, λέει, πόλη. Ράπη για Μίλφ, μόνο Αθήνα. Γλυφάδα, Χαλάνδρη, Κολονάκι. Είχα ακούσει συμβουλή Στέφανο πριν 3 μήνες και ξεζουμιστήκαμε. Λέω 286. Ράπ ασφαλίτης από Αθήνα. Είμαι 27 και δεν έχω πάει ποτέ με μικρότερη. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πείρα με τα νέα κοριτσάκια. Τώρα άλλα τεσπάλι. Μέχρι συνομήλικη και φουλ μεγάλες. Αθήνα η μεγαλύτερη Μιλφωμάνα. Δεύτερο μήνυμα. Ράπ Άκη θα μπει στην Τούμπα και θα την κάνει ροντέο όπως. Πανά και τελειώνει το μήνυμα. Εκπομπάρα την Κυριακή, ειδικά στο μαντάμ, κύριε μου, του Μαλάτου. Έκανα χιλιακούς χαιρετίσματα, όπως λέει και η Μοσχαροκεφαλή ο Κόκκινος, από Τσίλι Καφενείο. Αν πάρετε τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, δύσκολο σας κόβω 148. Χατζινάκο λέει, πότε έχεις να μας δώσει κανένα μάτς να βγάλουμε τον Εύκα. Ψιλοέκλασε μέντες ο Χατζινάκος, δεν ήρθε αυτές τις μέρες. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Καλημέρα Ραφ. Καλημέρα Βίλε. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Από πού τηλεφωνείς? Δεν με κατάλαβες. Πού να με καταλάβεις? Λοιπόν. Δεν αφήνεις τις χαιρετούρες λόγω να πεις το θέμα. Λοιπόν. Είμαστε από Πολύμηλο. Έρχεσαι με το φίλο σου το Χριστίδη εδώ πάνω τρως τα σουβλάκια. Ιούλιο, Ιούνιο. Θυμάσαι? Όχι Ιούλιο, Ιούνιο. 31 Μαΐου. 31 Μαΐου, κοντά έπεσα. Μια πατάτα δεν με έχετε δώσει. Μόνο κάτι αυγά με δώσατε, ωραία. Οι πατάτες είναι, να μην σου πω, 31 Μαΐου. Είναι περσινές. Για μου λέτε όλο. Τούρκικες, τι περσινές. Τούρκικες πατάτες στον Πολύμηλο, μωρέ. Λοιπόν, ραβ.
Ποδοσφαιρικό θέμα, λοιπόν. Ο Ολυμπιακός λειτουργήσε πολύ έξυπνο στο μάτσο με τον ΠΑΟΚ και ήταν πολύ έξυπνο. Έκλασε Μέντες. Άκου να σου πω, ΠΑΟΚ είμαι. Δεν υπήρχε άλλο τρόπο. Είναι πανέξυπνο εκεί στον Ολυμπιακό. Σου λέει θα φάμε 4 με το Φορτούνι και τον Μποτία αναστημένο. Οπότε. Δεν υπήρχε άλλο τρόπο. Με τα άκρα του ΠΑΟΚ να μην μπορεί να τα ανακόψει. Είχε δίκιο για τα άκρα. Και ο Γκαρσία το είπε αυτό. Και σου λέει ο Ολυμπιακός πώς θα πάμε το μάτς, έπρεπε να διώξει και τον Γκαρσία, άμα έτρωγε 4, θα ναι. Διώξει και τον Γκαρσία, θα διώξει 5 προπονητές σε 5 μήνες, τον γελούσε ο κόσμος. Και σου λέει δεν υπήρχε άλλος τρόπος και αυτό να μην γινότανε, θα βρίσκαν άλλο τρόπο. Θα έβγαινε ο Θεοδωρίδης, θα έλεγε στο ημίχρονο καμιά καταγγελία, μας κάνανε έτσι, μας κάνανε αλλιώς, θα φεύγανε πάλι. Δεν υπήρχε τρόπος. Έκλασε Μέντες όπως θα λες. Πιστεύω ότι ποδοσφαιρικά ακόμα και τώρα ο ΠΑΟΚ μπορεί να το πάρει το πρωτάθλημα και δημόσιες σχέσεις έχει. Τα έφτιαξε ο Σαββίδης καλά. Έχει ένα διπλό με στον Ατρόμητο. Διπλό στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω. Το βλέπω διπλό και στον Παναθηναϊκό. Το βλέπω θα στο διπλό. Δώσει λες. Λες ο Κάτσε να το παίξει κατ' Ισαΐας κι αυτός. Γιατί ο Κάτσε είναι και Αλβανός. Ο Κάτσε θα είναι τραυματίας εκείνο το διάστημα. Ναι. Μήπως μπήκε σε σπάσει κανένα πόδι. Είναι τραυματίας εκείνο το διάστημα, ο Μιστακίδης. Ο Κάτσε είναι μοχθηρός. Λες. Είναι βλοσιρός. Ναι. Ναι. Δεν την πιστεύω. Πιστεύω θα το πάρει εκεί το μάτς. Το μάτς με την Τρίπολη φοβάμαι εγώ. Η Τρίπολη είναι πονηρή ομάδα. Αν περάσει και από εκεί πιστεύω ότι δεν θα το χάσει το πρωτάθλημα. Πόσο να κοστίζει αυτή η Τρίπολη. Πόσο να αντισταθεί αυτή η Τρίπολη, ρε φίλε. Μου ξέφυγε. Πόσο να. Ξέρω εγώ. Και η Τρίπολη είναι το μόνο παιχνίδι που φοβάμαι. Πονηρό παιχνίδι, πονηρό στην Τρίπολη, πονηρή. Θα έρθουμε τέλη Μαΐου να μας δώσει και τουρκικές πατάτες. Φύγε. Φύγε αγρότα ρε. Αγροτικές πατάτες από την Τουρκία θα μας δώσει. Ναι. Φύγε επόμενος. Παλιάνθρωπε. Ναι. Με αυτό που έγινε στην Τούμπα παιδιά, για αυτό τους λένε επιστήμονες. Δεν τους λένε τυχαία επιστήμονες. Εσείς στη λεωφόρο τι ήσασταν, μαθητές. Εγώ δεν είμαι ούτε λεωφόρος ούτε τίποτα. Εγώ Θεσσαλονίκη είμαι. Δεν έχει να κάνει. Αλλά εγώ λέω. Τι Θεσσαλονίκη, δεν καταλαβαίνω. Ομάδα Θεσσαλονίκη είσαι. Ομάδα Θεσσαλονίκη, δεν λένε. Τι ομάδα είσαι. Αλλά δεν τους λένε, δεν τους λένε τυχαία επιστήμονες. Τι ομάδα είσαι, ρε φίλε. Ηρακλειδέας είμαι, ρε φίλε. Ωραία. Α, είναι ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Πες μας και ένα καλησπέρα όμως, τη Θεού, να ξέρεις. Ναι, εντάξει, οπωσδήποτε. Καλημέρα. Είπε ότι είναι ομάδα στοχοποιείται. Πριν από εσάς είχε δύο ραγκάτσι στην ωραία, ξέρω εγώ, είχα βγει κάποια, ας πούμε, γέλασα πάρα πολύ, διότι ξαφνικά λένε τι στοχοποιείται ο λαός του ΠΑΟΚ με αυτό που έγινε. Ναι. Το μηχανάκι που ήταν κρεμασμένο στα κάγκλα το είδε κανένας. Πάντως ο Γεροντίδης δεν το είδε. Δηλαδή ρε παιδιά με έγινε ρόμπα ο υπεύθυνος ασφαλείας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, φίλε. Όλοι λένε για αυτόν τον έναν που πέταξε αυτό που πέταξε, όπως και αν το πέταξε. Που άλλο, αν το κάνει άλλες 10.000 φορές. Ναι. Αν το κάνει άλλες 10.000 φορές δεν μπορεί να το πετύχει ποτέ. Αυτό το έρμο το μηχανάκι εκεί πάνω πώς μπήκε. Που δεν παίρνει στην Τούμπα τίποτα τυχαία, σε αυτό το μάτς. Και στοχοποιείται τυχαία ο λαός του ΠΑΟΚ, ο έρμος, ο καημένος. Μην τρελαθούμε ρε παιδιά. Εντάξει, συμβαίνουν. Καλημέρα, να έχετε καλή συνέχεια. Όσον αφορά το ερώτημα που βάλατε με τις γυναίκες, ναι, κλπ. Δεν το απαντάει κανένας. Ανάλογα τι ψάχνεις να βρεις. Εάν ψάχνεις να βρεις μίλφη η οποία είναι όμορφη ή αυτή που παίζει με το βουλοκαίρι. Εάν πας για ομορφιά, παντού θα βρεις. Εάν πας για βουλοκαίρι, Λάρισα είπε κάποιος νωρίτερα. Μάλιστα. Επειδή η δουλειά μου είναι να τριγυρνάω γενικώς. Θυμάσαι τότε που είχα πιάσει τις Λάρισες με τους Αλβανούς. Θυμάσαι. Ναι, κάτι θυμάμαι. Κάτι ναι. Λίγα. Τις ερωτικές γκαρσονιέρες. Οι γυναίκες ξέρουν να ζήσουν, ρε. Ξέρουν να ζήσουν οι γυναίκες. Βέβαια. Φίλε, ιδίως σε κάτι περίεργα μέρη κάνει τρίκα, αλλά κάτι καρδίτσα και να έχει τι γίνεται. Τρόπο θέλει. Άστο. Να σε κυνηγάνε, άστο. Ποιος είπα καλύτερα, να είστε καλά. Τρίκα, αλλά καρδίτσα λέει. Μιλφάρι. Μάλιστα. Δίστατη από Πάτρα, Ζήνα, προηγούνται. Διάφορα σημεία. Δηλαδή, Αθήνα, Κολονάκι, Βόρεια Προάστια 1. Πάτρα 2, Λάρισα 3. Αυτό ξέρω. Μέχρι στιγμής αυτό λένε οι ειδικοί του θέματος. Καλημέρα, ναι. Καλή σου μέρα, Κωστή μου. Οπα. Γεια σας. Να το, στο κοινικό σκούρικο. Καλημέρα είναι. Και στον ναι. Ναι. Καλώς ήρθατε. Στον αδερφό πάνω στο μπάσκετ. Ναι, ο Στέλιος είμαι, Να είσαι καλός, Στέλιο. Γεια σου. Δύο θέματα, κύριε Ραπτόπουλο. Ναι. Αν στο δίδυμο
Μελισανίδη Σαββίδη. Ψάξουμε να βρούμε ποιο είναι το ιδεατά ιδανικό ραδιοφωνικό δίδυμο. Ναι. Που αντιπροσωπεύει πλήρως τον ψυχισμό και τη λειτουργία τους. Ναι. Ποιο δίδυμο θα ήταν αυτό? Για πες. Ο Κόκκινος στο ρόλο του Σαββίδη και εσύ στο ρόλο του Μελισανίδη. Γιατί τώρα? Τώρα αποθανίζεις τους υποξίδες τώρα. Γιατί το λες αυτό? Η αλήθεια είναι αυτή. Ο ένας είναι άπλας, ο Κόκκινος. Ναι. Και ο Μελισανίδης είναι σφιχτός, όπως είσαι εσύ. Ναι. Δηλαδή, τον λες τον Μελισανίδη τσιγκούνι, επειδή ο άλλος είναι άπλας. Ναι. Θα σου θέσω ένα ερώτημα το οποίο έχει ξανατεθεί στην εκπομπή σου. Αν το ρόστερ της ΑΕΚ το είχες μεταφυτεύσει στον ΠΑΟΚ, ναι, πόσο θα κόστιζε? Τα τριπλάσια χρήματα. Απάντησες μόνος σου. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Οπότε γι' αυτό σου λέω, βάλε στη θέση του Μελισανίδη τον εαυτό σου και στη θέση του Σαββίδη τον Κόκκινο. Ναι. Κλείσαμε. Ναι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά αυτή τη διαδικασία. Παραλληλισμός με επιχειρημάτα πάντως. Ακριβώς. Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά το θέμα των γυναικών που σκιαγράφησες προηγουμένως, ναι, έχει να κάνει καθαρά με το τι ζητάς. Ναι, δεν έχει τα άρικος αυτό. Δηλαδή, μια εύκολη μιλφάρα ζητάνε. Άψε, για να κάνουν το καλό το σεξ και να φύγουν. Τι θέλουν? Λοιπόν, τι θέλουν, δεσμό θέλουν. Λοιπόν, αν θέλεις απλά το εύκολο σεξ, θα πρέπει να αποτανθήσεις σε περιοχές οι οποίες δεν μπορούν οι γυναίκες να εκφραστούν ελεύθερα. Ναι. Δηλαδή, όπως είπε και ο Στέφανος, η Λάρισα είναι Champions League. Όλο Λάρισα καρδίτσα. Γυρίσω, μια λοιπόν. Εκεί. Το ξέρουν, υπάρχει και η περίφημη οδός Μανδυλαρά για να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Λοιπόν, έχει γυριστεί και ταινία πάνω σε αυτό το, σε αυτό το εδάφη. Έχει φάει κοτρώνες και ο Τσαλτίδης γι' αυτό. Λοιπόν, και επίσης, επειδή έχω ζήσει Αθήνα, ναι, λοιπόν, σε ό,τι αφορά το θέμα της πιο ουσιαστικά συνολικά ποιοτικής επιλογής, δηλαδή, να το παίξω λίγο ασλαμάς, δηλαδή να έχει και ένα background η γυναίκα, να έχει και μια καριέρα, να έχει και μια υπόσταση γενικότερα. Ναι. Όχι μόνο απλά, ναι, τη σεξουαλική ικανοποίηση. Ναι, όταν λέμε, όταν λέμε MILF δεν εννοούμε ότι μιλάμε για τίποτα της τελευταίας διαλογής. Μιλάμε και ακόμα και για γυναίκες με πλήρες πακέτο. Αυτό που το θέτεις σωστά το λες. Το ιδεατό μοτίβο για μένα είναι ουσιαστικά η γυναίκα η οποία... MILF σημαίνει γυμνασμένη. Ναι, δηλαδή καλοδιατηρημένη και σε καλή κατάσταση και επαγγελματικά. Και θα φλερτάρει με τον προσωπικό της προπονητή. Όχι μόνο εμφανισιακά. Δεν θα γουστάρει τον άντρα της γιατί είναι, ας πούμε, μπορεί να είναι στρατιωτικός ή ξέρω εγώ... Μπορεί να μην τις φέρετε καλά. Να μην τις φέρετε καλά, ένα απότομος. Λοιπόν, είναι και κάτι άλλο. Συνήθως εμπειρικά έχω διαπιστώσει ότι οι γυναίκες οι οποίες οφείλουν λόγω επαγγέλματος να διατηρούν ένα σκληροπυρηνικό ένα προφίλ, προφίλ, ναι, για λόγους επιβίωσης. Να είναι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, Βασίλη, να μην είναι τόσο προσιτές, τόσο διαθέσιμες. Γυναίκες οι οποίες είναι καριερίστριες. Καριερίστριες, ναι, ναι. Είναι οι πιο ιδεατές επιλογές για κάποιον άνθρωπο ο οποίος θέλει να έχει ίσχο το κεφάλι του. Ναι. Αργιανός από Αθήνα λέει: Μητρόπολη, Μίλφη, η Πάτρα. Λύση αρμολόγηση σε 5 λεπτά, άριστη γνώση και κατάρτιση στο Βιδωτό και στο Σταυρωτό. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το κοφινάτο διπλοκούμποτο. Λοιπόν. Είναι οργανωμένο. Πλήρη ορολογία. Με γύρισε όλη την Αθήνα αυτό. Μετά μείνει Κούπερ. Εδώ είναι εκεί. Εδώ έχει μιλφάρε. Εδώ έχει καλό εστιατόριο. Εδώ είναι εκεί. Εδώ έχει μασονία. Εκεί είναι το. Πρέπει και ρατά του λέω. Τι είσαι εσύ, τι δουλειά κάνει? Δεν θα πούμε τι δουλειά κάνει. Okay, έγινε, Βασίλη. Και Βασίλη! Αυτό το πράγμα, ένα τελευταίο για κλείνουμε, ναι, ότι εκεί που υπάρχει μεγαλύτερος πληθυσμός και φυσικά έχει να κάνει με την Αθήνα, εκεί υπάρχουν και αντίστοιχα και επιλογές. Σωστό και αυτό. Αυτό είναι λοιπόν, νόμο. Αύριο έχω ραντεβού με γιατρό Ξανθιώτη να δούμε το Πανιόνιο ΠΑΟΚ και μετά παίρνουμε το Δημήτρη Δραγό για τηλέφωνο, αν μας το σηκώσει και είναι σε κατάσταση, ας πούμε, που δεν δουλεύει, να πάμε να φάμε μια μαγειρίτσα, να πούμε. Λοιπόν, το Πανιόνιο ΠΑΟΚ τι ώρα είναι? 7.30 ώρα, καλύτερη ώρα. Καλώς, λοιπόν, θα μιλήσουμε. Ωραία, θα μιλήσουμε. Καλημέρα μου. Καλό βράδυ. Ναι. Ναι.
Ποικίλουν οι απόψεις. Αυτό είναι το σοβαρό. Ναι. Απλά πρέπει να έχει και την εμπειρία ο άλλος. Δεν είναι μίλφη χοντρία, ας πούμε, η απροπόνητη που ξέρω εγώ, έχει κάνει και εγχείρηση τα γυναικολογικά και ψυχολογικά και ξέρω εγώ, βρωμόσκυλο του κερατά. Κι όμως πρόσκει, θα ήταν πολύ ωραίο. Θα ήταν πολύ ωραίο αν είχε και ένα αντίστοιχο background και ένα κοινό γυναικείο να υπήρχε μια αντίστοιχη ζήτηση για τους άνδρες. Ναι, θα πώς, το κάνουμε άλλη εκπομπή. Πώς χαρακτηρίζονται οι αντίστοιχες ηλικίες ή τι το ανάλογο. Μίλφ είναι, ας πούμε. Είναι γυναικείος χαρακτηρισμός. Μια 7ετία, 5ετία πριν την εμμηνόπαυση. Αυτό είναι. Δηλαδή τα τελευταία τα δίνει όλα, να πούμε. Και όμως, ξέρεις, υπάρχουν και αντίστοιχοι χαρακτηρισμοί και από τις γυναίκες για τους άντρες. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό είναι για γυναίκες. Για γυναικουλίστικη εκπομπή. Ναι. Για τη Φέση Κορδά δεν για εμάς. Εμείς είμαστε μπρουτάλ εκπομπή. Τη φίλη σου. Ναι. Καλημέρα. 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 Λοιπόν. Βασικά θα ήθελα να σταθούμε λίγο στον ορισμό του MILF. Κάτσε να κάνουμε. Πολύ σωστός. Γιατί είναι βασικό κριτήριο, έτσι. Φυσικά, δεν μιλάμε για καριέρες, δεν μιλάμε για ωραίες γυναίκες εξωτερικά. Πιστεύεις ότι είναι καθαρά χρονικός ο προσδιορισμός του χαρακτηρισμού? Παλιότερα τις λέγαμε κούγκαρ, τις λέγαμε τίγρης, τις λέγαμε διάφορα άλλα. Εντάξει, στη δεκαετία του 90. Το κούγκαρ είναι μετά το MILF. Ναι, αλλά. Εγώ τα ξέρω αυτά από τη δεκαετία του 90. Ωραία. 45 χρονών είμαι, έτσι. MILF, κανονικά, σύμφωνα με το κριτήριο, το βασικό κριτήριο, πρέπει να είναι μάνα. Μάλιστα. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Δηλαδή μια που ερχόταν εδώ. Μια κοπέλα που ερχόταν εδώ, φίλη της εκπομπής. Όχι. Και την είχε χαρακτηρίσει ο Χατζινάκος. Να εξηγήσουμε λίγο τον ορισμό. Ο Χατζινάκος με τον Στέφανο, ο Νίτζα. Όχι, το λέω, φίλος, γιατί μάλλον είναι αρχικά το MILF. Τα αρχικά. Για την Αγγλία. Ναι, έχεις δίκιο. Λίγο μετά τη δεκαετία του 90. Ναι, άρα δεν το σκέφτηκα αυτό, έχεις δίκιο. Τώρα, αν πάμε σύμφωνα με καθαρά τον ορισμό του MILF, μιλάμε για μάνες. Τώρα, αν είναι παντρεμένες, διαζευμένες, έχουν καριέρα. Άρα λοιπόν βάζουμε και στο στοιχείο της μητρότητος. Πάμε παρακάτω. Ναι. Βέβαια, αυτό. Απλά βασικό. Νομίζω στην καζούρα την ανδρική πλέον της παρέας έχει να κάνει με χρονική διάσταση. Όσες είναι πάνω των 35, όσες είναι άνω των 35 είναι MILF. Τώρα έχει καθεωρηθεί για όλες τις γυναίκες. Ναι. Τώρα, την άλλη όταν τεκνοποιεί η γυναίκα στα 40, νομίζω μετά τα 40, ανέβηκε η ηλικία. Ανέβηκε. Και εγώ θεωρώ ότι. Ήταν. Τι να σου πω, 5 χρόνια λοιπόν από το. Εγώ παντρεύτηκα τώρα, 5 χρόνια λοιπόν από τα γήπεδα. Ναι. Τέλος πάντων. Για μένα είναι η Αθήνα. Έτσι όπως είπαν οι άλλοι. Ναι. Έτσι και ωραίες περιοχές. Ναι. Είναι και Φυσιά, Κυψέλη, Βόρεια Προάστια. Ναι, σίγουρα. Και αν θες να ψάξεις κάτι έτσι όντως περίεργο. Ναι. Θα το βρεις στην Πάτρα. Στην Πάτρα. Άντε πάλι. Τα τρία Φ. Ναι, μην το πεις. Που περνάνε καλά. Ναι. Στην Πάτρα. Ναι. Γιατί έχει αρκετές. Φοιτητές, φαντάρι και φαντάσματα. Αυτά από μένα. Μάλιστα. Ακριβώς. Όχι και άπλας ο κόκκινος, ρε παιδιά. Εδώ ζήτησε 1000 ευρώ από τον ταβερνιάρι ο Γύφτος, λέει. Για μιλφάρες ψηφίζω κριτικές που μένουν Αθήνα. Γιάννης από Μέγαρα Παναθηναϊκός. Σωστό κριτικές. Και αυτό. Εμπειρία με κριτική είχες. Είχα. Κι εγώ είχα. Τρέλα μεγάλη. Μούρλα, Μούρλα. Μούρλα και Μούρλα. Ναι. Πάνω σου με τα χέρια. Ναι. 100%. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Γεια σας. Το Χριστό μου, πότε θα κάνει. Το Χριστό σου. Άσε φίλε, κόπηκες γιατί εδώ είναι μια εκπομπή χριστιανών. Μεταξεταστέως. Ορθοδόξων, πιστών. Αυτά από μέσα μας τα λέμε. Αυτά τα λέμε από μέσα. Να βρεις τον κάτω Χριστούλη, δεν ξέρει ο Χριστούλης. Εγώ δεν τον πιστεύω σαν Θεό, αλλά δεν τον έχω βρει ποτέ μου. Καλημέρα. Δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει με τον τρόπο. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Έλα. Έλα, φίλε. Ακούγομαι. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα, ναι. Κώστα. Έλα, φίλε. Καλώς τι κάνουμε, καλησπέρα. Καλώς τώρα. Βαρύος είναι το όνομά μου, τώρα σε ακούω και ένας φανατικός σου να ξέρει. Φανατικός μου. Ναι. Έχω και φανατικούς δηλαδή. Έχεις. Μάλιστα. Τι ήθελα να σου πω. Εγώ λίγο προσγειώσω λίγο την κατάσταση για αρχή, γιατί από το πρωί είμαι μέσα στα νεύρα με ένα πράγμα, έχω πάει κλασιές. Ναι. Μα τώρα που πέταξε το όψις και να είναι που πέταξε το μωρό τώρα στα σκουπίδια. Στο και αυτό. Τους πιάσανε. Δηλαδή κοινωνικό τώρα είναι πρώτο πράγμα στο ταβάνι τώρα. Όλα τα άλλα είναι όταν έχουμε αυτό το πράγμα δίπλα μας. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ξεφεύγουν όλα, τελειώνουν ομάδες.
πολιτικά, πεινάς, δεν πεινάς. Συγγνώμη, όλα. Δηλαδή δεν περίμενες να το δεις αυτό. Ξέρω ότι είσαι λίγο ευαίσθητος αυτά, Κώστα. Συγγνώμη, δεν περίμενες να το δεις αυτό στην Ελλάδα. Περιμένω λίγο να σου πω και κάτι, εσύ, δηλαδή να είμαστε θεατές. Για δημόσια εκτέλεση κανονικά. Δηλαδή το, πόσο πιο κάτω έχει ρε Κώστα. Δηλαδή πες μου πόσο πιο κάτω έχει. Καλά είναι εγώ, ότι χαιρόνα μου που την πήγα στη Λίμνη, πάω και την ταΐζω. Ναι, δεν μπορώ να το πετάξω. Πάω και την βρίσκω και την ταΐζω. Εδώ στη Λίμνη, κάτω στο. Πώς λέγεται εκείνο το καφενείο του Δήμου, να πούμε, στην παραλία. Έχει 5-6 λιμνούλες. Πάω, τη βρίσκω και δεν μπορώ να την. Για δημόσια εκτέλεση κανονικά θέλω να πω. Για τέτοιους νόμους, να κάνουμε ένα νόμο με μνημόνιο, όπως κάνουν αυτό που το κάνουν, δηλαδή δεν έχει. Να κάνουν ένα νόμο μνημόνιο για αυτό το λόγο, ρε φίλε. Φίλε, οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας ρίξαν τη χούντα για να έρθει η δημοκρατία. Οπότε πρέπει να σεβαστούμε τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους. Ναι, κάντε ένα νόμο για αυτούς. Φυλακή δεν τους κάνουν καλά αυτούς. Αυτό το πράγμα φυλακή δεν τους κάνουν καλά. Που τους θέλουν. Φίλε, άκουσε κάτι. Στον κόσμο δώσε τους. Ναι, εδώ όμως υπάρχει και το άλλο. Πες ότι είναι μια ανεπιθύμητη. Δεν είμαι ακραίος στη ζωή μου, να ξέρεις. Ναι, δεν εντάξει, είμαι... φίλε, εντάξει. Έτσι. Τώρα. Ναι. Το ότι το μωρό το ξεφορτωθήκανε. Γιατί δεν το θέλανε, είναι απλό. Μάλλον ήταν τζάνκι πρεζόνια και ένας φυσιολογικός που έχει μια ανεπιθύμητη γέννα, μια κοπέλα, ξέρω εγώ, πάει το δίνει κάπου το μωρό, το πατάει σε ένα απ' έξω σπίτι. Πηγαίνει, βλέπει αν το πήρανε μέσα, κοιτάζει άμα είναι, ξέρω εγώ, σε κάνα νοσοκομείο, καμιά κλινική, δεν το πετάει στα σκουπίδια. Εντάξει. Δεν υπάρχει τιμωρία για αυτό το γεγονός. Δηλαδή πρέπει να. Ναι, δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει. Η τιμωρία είναι να το δώσει στο λαό και να περνάει. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Αν έχουν καλό δικηγόρο, τους βγάζει ψυχιατρικά τρελούς και δεν πάνε πουθενά. Βγαίνουν έξω κανονικά. Λοιπόν, ο νόμος έχει παράθυρα. Αν αυτό το κάνει ένας ο οποίος είναι γύφτος από το Δεδροπόταμο, θα πάει φυλακή και θα τον σκοτώσουν. Αν το κάνει ένας ο οποίος είναι ο μπαμπάς του γιατρός στην Πάτρα ή ξέρω εγώ μεγαλογιατρός κτλ. Εδώ ρε στη Θεσσαλονίκη σκοτώσαν το λάθος δράκο, να πούμε. Σκοτώσαν το λάθος δράκο. Γιατί ήταν το εύκολο θύμα η Χούντα τότε. Ο κλονάρης με τους άλλους, ο σχολεμένος. Ναι, και. Δεν τα ξέρω, μικρός είμαι εγώ. Πιάσανε. Ξέρω, ο άλλος είχε να πούμε. Ο μπαμπάς του πολλά λεφτά, τη γλίτωσε. Λοιπόν, δεν είναι ποιος κάνει το έγκλημα, μάλλον δεν είναι τι έγκλημα κάνεις, ποιος το κάνει. Και μιας και με έφερες και σε μια τέτοια δυσάρεστη κατάσταση. Όταν μεγαλώνεις Κώστα, όταν μεγαλώνεις σε ένα περιβάλλον οικογενειακό σωστό, σου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο το να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, είναι ο τρόπος που μεγαλώνουμε. Μας δείχνει να δούμε την οντότητα. Ένα λεπτό. Υπάρχουν πολλές παράμετροι. Κατάλαβες. Φαντάσου μια κοπέλα που θα γεννούσε ένα τέτοιο παιδί στα 17 της, στα 16 της. Ναι. Ο λόγος που αν το λέει. Περίμενε. Είναι αποτέλεσμα από κέρδος. Περίμενε. Καταρχήν το κράτος δεν την καλύπτει. Πρώτον. Ναι. Ένα. Δεύτερον. Δεν ξέρουμε αν ο μπαμπάς της τη σκότωνε ή τη χτύπαγε ή τη φέρονταν άσχημα. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Δηλαδή, αν έρθει μια κοπέλα και πει στον παπά της έμεινα έγκυος και είναι φίλος ο παπάς της, θα πει έλα να βρούμε μια. Τι θες να κάνουμε. Δεν μειώνει ρεκοστή όμως αυτή την αγριότητα του εγκλήματος. Απλά είδε το φως πλέον της δημοσιότητας και εντάξει. Θα υπάρχουν κρίσεις ανάλογες. Πάει, επόμενη γραμμή. Και. Καλησπέρα. Και καλησπέρα. Να πω και κάτι στους παοξίδες. Μου είπε ένας παοξής σήμερα. Δεν ξαναπάω στο Διαβαλκανικό, λέει εγώ πλέον. Τελείωσε το Διαβαλκανικό για μένα. Όποιος παοξής λέει ξαναπάει στο Διαβαλκανικό είναι προδότης. Λέω γιατί ρε φίλε, για τη διάγνωση λέει που έχει δώσει. Λέω σοβαρά, πες το λέει ότι εγώ δεν ξαναπάω και προτρέπω, λέει. Προτρέπω. Δεν ξαναπάω στο Διαβαλκανικό, λέει. Δεν γουστάρω. Λέω γιατί. Έχει πολύ καλούς γιατρούς. Ναι, εγώ λέει δεν πάω. Σαν παοξής δεν πάω στο Διαβαλκανικό. Πάω σε άλλο. Λέω, εντάξει, πες ό,τι θες του. Καλημέρα, ναι. Ναι. Ναι, μ' ακούτε. Κάτσε τα γούμε, ναι. Ωραία, λοιπόν, αυτό που λες, γουστάρω πολύ να το ξέρεις. Για σένα πήρα βασικά. Καλησπέρα και στο καλεσμένο. Καλησπέρα, να είστε καλά. Ωραία, φίλε μου. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχουμε μιλήσει πολλές φορές, δηλαδή, τι να σε πω, σ' ακούω. Είμαι τώρα 39. Ακούω από τα, ξέρω εγώ, 5 χρόνια, 6, ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, ναι.
Κοίτα, εγώ είμαι τώρα ένα παιδί που εντάξει, που καταλαβαίνει πως είναι τα πράγματα, ωραία. Λοιπόν, δικός μας άνθρωπος είσαι, φίλε. Τώρα. Θα συνεννοηθούμε μια χαρά. Λέγε. Μια χαρά θα συνεννοηθούμε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν. Τώρα, τι πιστεύω εγώ. Εγώ επειδή θέλω να... Θα μιλήσω για ποντάρισμα, ωραία. Ναι. Εδώ δέχεις, έτσι δεν είναι. Τώρα εσύ μιλήσω για τις μιλφάρες, για αυτά, τέλος πάντων. Εγώ θα το πάω αλλού. Πάντα που θέλεις εσύ. Λοιπόν, ναι. Ναι, α, έτσι, ωραίος, ωραίος. Χαλάρωσε και πάντο μου. Ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, και θέλω να βάλω στον ΠΑΟΚ. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Άκου, να σε πω από το ΠΑΟΚ, λοιπόν. Το στοίχημα, το ΠΑΟΚ, το δίνει 1,80. Δηλαδή δεν είναι άσχημα. Έτσι είναι. Και άκου, λοιπόν, και όχι μόνο αυτό. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, θα μου πεις και στην γνώμη σου, εντάξει. Λοιπόν, μετά. Λοιπόν, να πω τη δικιά μου πρώτα εγώ. Εγώ πιστεύω μετά από αυτό που έγινε με τον Ολυμπιακό, ναι. Ο ΠΑΟΚ είμαι, δεν ξέρω αν το είπα, τέλος πάντων. Και να μην το έλεγες, θες να έπιες εγώ, λέγε. Ναι, θα πάει εκεί με ένα, ότι θα σας σκίσω, ξέρω εγώ κάπως έτσι, δεν ξέρω. Ξέρεις, ξέρεις. Και τώρα καλά, για γι' αυτό, εσύ τι λες, πώς το βλέπεις. Θέλω να παίξω ένα ποσό κακό εκεί, δεν ξέρω. Λοιπόν, τη στιγμή που θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Άκου εδώ. Ένα 80. Άκου, μην το πιάνεις. Όταν θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, θα έρθει ένα βράδυ εδώ να κάνουμε εκπομπή. Τη μέρα που θα το πάρει. Και να γίνει τη Μουρλή. Θα βάλουμε και τραγούδια και ιστορίες. Θα το πάρει ρε Βρομόσκυλο. Αυτό όλο γίνεται έτσι για να δυσκολέψει. Ναι, άστο, τώρα που το γυρνάω. Δεν την είδε στην ΑΕΚ που ξεψηφίσε. Εγώ άλλο ρωτάω. Κάτσε, εγώ άλλο σε ρωτάω. Λοιπόν, εγώ άλλο σε ρωτάω. Με ξεκινήσει. Λοιπόν, εγώ λέω, τι λες, δηλαδή, λέμε, ποντάρω, αυτό μου λες δηλαδή με λίγα λόγια. Ποντάρουμε τον ΠΑΟ, όπου παίζει. Ποντάρουμε τον ΠΑΟ, όπου παίζει. Είναι σε καλό φεγγάρι, σε καλό δρόμο. Έτσι. Τα λέμε, φιλιά. Ένα 80, ένα 80. 3-2-10-2-10 το ποντάρουμε και οικονομάμε. Ξενοκράτης Άρης, γιατί πήγες στα Πεύκα Σούλα Κάμπια, είσαι και πήγες στα Πεύκα. Μίμης Φωτόπουλος, Σούλα Κάμπια, Αριανός Ξενοκράτης, Χρήστος από Λαμπράκη, βρε γυναίκες έχει παντού, όρθιες για κατέβασμα δεν έχει παντού, μάλιστα, είναι μεγάλος μάγκας ο Χρήστος. Η αρχή για τη συγκεκριμένη ορολογία MILF δεν είναι αγαθή. Προήλθε από τσαμ ρουμ εφήβων που όταν μιλούσαν για τις μητέρες τους, αν είναι ωραίες ή όχι, έγραφαν κωδικοποίηση του MILF. Δηλαδή, Mon I Wolf. Πολλές φορές έκρυβε και ένα κρυφό πόδο του εφήβου προς τη μητέρα του ιδίου ή κάποιου φίλου. Εσύ από βουνό παίρνεις, φίλε. Εντάξει, είναι αυτό που έλεγε ο φίλος, ότι τα τέσσερα αρχικά σημαίνουν κάτι, τα οποία βέβαια δεν είναι για να τα πούμε στον αέρα. Ναι. Ειδικά το τελευταίο, εντάξει. Εντάξει. Είναι μια ορολογία, ένας χαρακτηρισμός μεικτής σημασίας. Όπως την ερμηνεύει ο καθένας. Αλλά γενικά είναι πολύ διαδεδομένη κατηγορία. Το 062 του έλεγε ότι ένας θείος του έλεγε ότι δεν υπάρχει γάτα και γυναίκα νηστικιά. Ναι. Και στη Λίμνο πέρασε καλά. Οι Ουκρανές του είναι, λέει αυτός. Όχι και άπλας ο κόκκινος. Το διάβασες. Το ΤΑΦ 9 μας τα χάλασε ο Μίλφ και ο Μίκρα, λέει. Ραπ, είδα το κτηνίατρο και κατάλαβα γιατί δεν βρίσκει γυναίκα. Ρε, τι κούκλος είναι αυτός, λέει. Διασταύρωση γκιόσας με γκέκα. Με γκέκα, γκιόσα με γκέκα. Πάμε στον επόμενο κύριο. Πάτρα, Αθήνα, Φίνα, Λάρισα. Λάρισα. Αυτό μας είπαν. Εδώ Βόρεια Ελλάδα δεν έχει. Και Κρήτη. Ένας είπε για Κρήτη. Ναι, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Ναι. Α, εγώ είμαι. Εσύ. Αεξής. Χαιρετίσματα στον Παναγιώτη, τον φίλο μου από Κρέα Βρύση καταρχήν. Κατάλαβα. Και θέλω να μιλήσω λίγο για την ΑΕΚ. Ναι, να τα μιλήσεις. Πιστεύω η γνώμη μου τώρα, σαν τρίτος ας πούμε, έχοντας δει το τι έγινε στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Καταρχήν, του Ολυμπιακού το ξέραμε ότι πριν το παιχνίδι, ότι θα περιμένουν αυτή τη μία αφορμή που θα δοθεί για να σηκωθούν να φύγουν από το γήπεδο. Μάλιστα. Εγώ περίμενα ας πούμε ότι θα μπει τον γκολ του Γαύρου και μετά θα γίνει ό,τι έχει να γίνει. Ναι. Έγινε νωρίτερα. Καλά ότι αυτό που κάνανε. Τι περιμέναν δηλαδή οι παοξίδες, θα κάνουν κάτι διαφορετικό. Τι κάνανε δηλαδή, εγώ ρωτάω τώρα. Πέταξε ένας μια αυτή και βρήκε τώρα. Ναι, δηλαδή αυτά είναι, που έχω δει εγώ στην Τούμπα, αυτό είναι πτέσμα να πούμε. Τίποτα. Ξεκάθαρα. Εγώ μαζί σου είμαι. Εγώ πιστεύω τώρα ότι κανονικά θα έπρεπε να μην υπάρξει τιμωρία του ΠΑΟΚ, να ξαναγίνει το παιχνίδι.
Αυτό θα ήταν το σωστό για μένα. Από στο θέμα του Ήβης με τον Παναθηναϊκό θα έπρεπε να ξαναγίνει το παιχνίδι. Στο θέμα του. Ναι, θα έπρεπε και θα εκεί. Έπρεπε. Δεν έπρεπε να σηκωθεί να φύγει ο Πάοκ. Ο Πάοκ αυτό πληρώνει. Ο Πάοκ αυτό πληρώνει. Αυτό που έκανε πέρσι ο Ήβης. Ναι. Ακριβώς πρέπει αυτό. Πρέπει κάποιος να πάρει μια συνέντευξη στον Ολυμπιακό να κάνει. Να το ρωτήσει αν συμφωνεί ή όχι. Δεν νομίζω ότι θα δώσει τέτοια συνέντευξη. Ναι. Μάγκα θα νιώσει τι κάνει. Ξεκάθαρα δεν θα δώσει. Να κι άλλος λέει. Τέλος πάντων. Δεν ξαναπάω διαβαλκανικό. Δεν εμπιστεύομαι τους γιατρούς. 8-28. Άλλος. Κι εγώ πάω ξύση με αυτό που λέει και εγώ. Δεν θα ξαναπάω στα διαβαλκανικά και δεν ξέρω. Αν θα βγάλω σωστή διάγνωση ή όχι. Είναι λάθος λίγο το κριτήριό τους. Εντάξει, μην πάτε ρε παιδιά, τι να αλλά είναι και δικαιωμά του. Πάτε όπου θέλετε. Εντάξει. Τόσα ιατρικά κέντρα. Τόσα ιατρικά κέντρα έχει. Η ανακοίνωση που έβγαλε η ΑΕΚ. Ναι, ναι. Η ανακοίνωση που έβγαλε η ΑΕΚ την έβγαλε. Εντάξει, εγώ δεν πιστεύω ότι το έκανε επειδή έχει τραυματισμό. Εγώ νομίζω ότι έχει τόση απόδοση τη. Να σα πω κάτι. Η ΑΕΚ έχει διαφορά άμα θα πάει στον τέρμι με το ΠΑΟΚ στο συν 2 και έχει διαφορά αν θα είναι στο μείον 4. Εγώ πιστεύω ότι παίζει ρόλο και βαθμολογικά. Δηλαδή, άλλο, γιατί άμα δεν βγει απόφαση τώρα και βγει μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ξέρεις που έχασε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Ξέρεις που έχασε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Στον Ατρόμητο ή στον Απόλλων. Στη δήλωση του Χιμένεθ. Όταν πήγαινε ο Καζατζίδης στη συνέντευξη τύπου και μίλησε ο Χιμένεθ. Πάει. Εκεί τελείωσε. Ο Χιμένεθ εκεί έβγαλε το παράπονο του για τον Ατρόμητο που παίζει σκληρά την ΑΕΚ και όχι τον ΠΑΟΚ και ουσιαστικά τη λέει και στον Μελισανίδη. Ο οποίος Μελισανίδης του φέρε το Μωράν τον Κονέ σαπάκια και δεν του πήρε εξτρέμ για να βοηθήσει στο στα χάφτια στις άκρες την ΑΕΚ η οποία είναι πολύ καλή αλλά έχει όριο και ταβάνι. Ναι. Έχει όριο και ταβάνι, έχει δίκιο σε αυτό που λες. Απλά η άποψή μου είναι ότι αυτό που είπε ο Χιμένεθ δεν είναι τελείως αβάσιμο. Ο Ατρόμητος είναι ρυθμιστής του πρωταθλήματος και έχει παίξει με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό σε μεγάλο διαφορά σχέση με τον ΠΑΟΚ. Αυτό έχω να πω. Εάν ο ΠΑΟΚ πάρει το πρωτάθλημα λόγω Ατρομήτου, εγώ είναι τόσο μάγκας που τρυπάει την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό μες στην Αθήνα και έχει παράρτημα αθηναϊκή ομάδα δίπλα στα πόδια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Θα μπορούσε η ΑΕΚ όμως να κερδίσει τον Ατρόμητο και να μην γίνεται όλη αυτή η συζήτηση. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να κερδίσει τον Ατρόμητο. Δεν τον κέρδισε. Αλλά στα ίσια. Ναι, ναι, εντάξει. Δεν τον κέρδισε. Χωρίς αγίες και τέτοια μέσα. Εντάξει. Μπορούσε να το κερδίσει η ΑΕΚ. Μπορούσε. Δηλαδή έχει δυνατότητα να ορίσει την τύχη σου, τη μοίρα σου. Αλλά μπορούσε να φάει και 3. Ναι. Άμα είχε άλλα 10 λεπτά, είχε τελειώσει η ΑΕΚ. Θα μπορούσε να φάει μετά το 70 και 3 γκολ. Να σε πω κάτι. Ναι. Άποψή σου τώρα, άποψή σου. Ναι. Η ΑΕΚ θα παίξει με τη Λάρισα με τα δεύτερα, 100%. Ναι. Με τον Πανιόνιο κερδίζει το παιχνίδι. Ποιο ο Πάοκ θα κερδίσει. Θα κάνει διάλα με την Τρίπολη. Αν παίξει ο Πανιόνιο στα ίσια, δεν κερδίζει. Ναι, το άκατοικε. Είπα για τον Ατρόμητο. Η ΑΕΚ, αν κερδίσει τον Ατρόμητο, θα πρέπει να το κάνει στα ίσια. Στα ίσια δεν μπορεί. Εγώ ξαναλέω ότι και τον Πανιόνιο δεν μπορεί να τον πάρει στα ίσια. Πρέπει να βρει τρόπο. Εδώ θα πάρει. Τσαρέ, τι να είσαι καλά. Για καλά. Λίγο. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση εχθές ότι τον Θωμαίδιο τον βάλαν 2 η ώρα τη νύχτα στην εκπομπή. Και βάλαν πρώτα αυτές τις τρελές που σκοτώνουν τους άντρες τους και τους γκόμενους, Daily Woman. Και μετά Deadly Woman. Deadly Woman. Ναι. Μετά τους Deadly Woman ναι. Έβαλαν τον Θωμαίδη. Ναι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει. Του χρόνου δεν είσαι στο Sky. Α, δεν το ξέρω αυτό. Ναι, για μένα, εμένα αν μου δίνανε 2 η ώρα τη νύχτα να παίξω μετά τις Deadly Woman, θα του έλεγα αν δεν πάει κάποτε και κάτι έρωτα εκτό από μου δίνει ένα λεφτά. Μήπω έτυχε. Ναι. Έτυχε χθε. Αν έτυχε. Δεν ξέρω. Εγώ πάντω ότι τα βρήκε ο. Πώ το λένε. Ο Φαλακρό με τον Χοντρό. Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν γνωρίζω. Αν με πάει μένα 2 η ώρα θα ήμουν θυμωμένο. Δεν ξέρω Κυριάκο αν θύμωσε. Θα το ρωτήσω αύριο. Καλημέρα, ναι, μου κάνει εντύπωση. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε. Παλεύουμε, όρθιοι είμαστε ακόμα. Όρθιο. Αφού δεν πέσαμε κάτω, άμα πέσουμε κάτω θα ξαπλωθούμε, θα το μάθεις. Κυριακή βλέπω μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκι. Βλέπεις ή θέλεις. Βλέπω, βλέπω. Και θέλω και βλέπω. Εάν ο Παναθηναϊκός είχε ένα φορ μέτριο έστω, να ήταν φορ κανονικός όμως, θα πίστευα κι εγώ ότι θα ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Δηλαδή, χαφ έφτιαξε. Λουντ, Κουρμπέλι, κάτσε. Πολύ ωραία τριάδα. Πολύ ωραία τριάδα. Κουρμπέλι, Τσανδάρι, κάτσε. Πολύ ωραία τριάδα. Ωραία. Σέντερ μπακ, ναι, ναι. Ο Αυλονίτης ελαφρύς, καλός. Οικονόμου, ψιλομέτριος, βλέπετε. Κουλιμπάλι δεξιά, καλά. Ο Ινσούα μου αρέσει πολύ. Τερματοφύλακας, καλός. Άρα,
τετράδα άμυνας, τερματοφύλακας, δύο αμυντικά χαφ, ο άλλος ο χαφ τρεις. Οι άλλοι τρεις δεν σκοράρουν εύκολα. Θες το Δόνι με τον... ποιος παίζει? Όποιον να βάλεις δεν βλέπω. Χατζηγιοβάνι θες να βάλεις? Ποιο θες να βάλεις? Εκεί δεν έχει ο Παναθηναϊκός μεγάλο πρόβλημα. Έχει. Το Μανιάνα είχε, πρόσεξε, το Μανιάνα είχε. Ποιο θες να σου πω? Της Ξάνθης να είχε, του Πανιωνίου να είχε, του Ατρόμητου να είχε. Χφόρ. Τον Μπερόνε να είχε. Το Μανούσο να είχε. Φόρ να είναι. Θα έκανε ζημιές. Θα έβγαινε πέμπτος. Με τον Πίσπα και τον Δόνι. Ο Πίσπας μ' αρέσει στο ένας με έναν και είναι και γρήγορος. Τα τελειώματά του δεν μ' αρέσουν. Έχει κακά τελειώματα. Τώρα άμα ο Πίσπας φτιάξει τα τελειώματα, γιατί έχει πολύ μέλλον το παιδί, έχει στοιχεία καλά, τότε θα πούμε εντάξει. Οκ. Πεντάρα μπρο, δεν είσαι Παναθηναϊκός. Ναι. Πώς? Πεντάρα δεν προλαβαίνει ο Παναθηναϊκός. Προλαβαίνει, αλλά μπροστά είναι δύσκολος. Θέλει και τον γκολ, δεν γίνεται. Θέλει και τον γκολ. Οκ. Εξωγωνιστικά όμως την πάρει. Δηλαδή ας πω και το άλλο. Ας πούμε δεν έχει φόρ ο Παναθηναϊκός. Πολύ ωραία. Και οι πλαϊνοί του δεν είναι τόσο γκολτζίδες. Πολύ ωραία. Απ' τα χαφ, Τσαλδάρη, Κάτσε, Κουρμπέλη δεν έχει γκολ. Δεν μπορεί να κάνει γκολ. Δεν σκοράρουν αυτά τα χαφ. Πόσα γκολ να πάρει. Ο Σάκχοφ που είναι αργός, σου κάνει 5 το χρόνο και όχι βασικός. Ο Μάνσον σου κάνει 3 γκολ από τον Ατρόμητο. Θα σου πω για άλλα. Η πίσω γραμμή. Σέντερ μπακ, Οικονόμου, Αυλονίτης και αυτά δεν σκοράρουν. Θα πει ο Αυλονίτης σκόραρε. Σε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θέλω να σου πω, όταν δεν έχω φορ, όταν δεν έχω φορ, οι πίσω με ξελασπώνουν. Δεν έχει και από τους πίσω σκόρερ. Ο αριστερός μπακ δεν σκοράρει. Ο δεξής μπακ δεν σκοράρει. Οι στόπερ δεν σκοράρουν. Οι χάφοι, ειδικά οι τρεις, δεν σκοράρουν με τίποτα. Κουρμπέλης Λουτ ή Κουρμπέλης Τσαρντάρης, κάτσε, δεν σκοράρουν. Κόβουνε, κάνουνε, τουμπλάρουνε. Εντάξει, δίνουν μια πάσα. Λίγα πράγματα. Έφυγες. Τα λέμε για χαρά. Καλά δεν τα λέω. Ναι, καλά, καλά, αλλά μπορεί να πάει σε μικρό σκορ, οπότε να κλέψει την νίκη με ένα γκολ. Ναι, ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα πρέπει να πάει τα παιχνίδια του, αυτό που λέει και ο Παρθενάκης, γιατί στο μπάσκετ το κάνουν πολύ συχνά αυτό και εμείς μιμούμαστε συνθήκες τέτοιες. Είναι να πηγαίνει τα παιχνίδια στο 0-0, 1-0, 1-1, 0-1, 1-0, σε αυτό το στυλ. Ναι, ναι. Σε αυτό το στυλ. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα Κώστα. Καλώς τον. Καλημέρα. Διομήδης από Νέα Σμύρνη, Παοξής. Το Διομήδη. Ποιος έβγαλε Διομήδη? Ο παππούς μου. Λεγόταν ο παππούς Διομήδης? Ναι, ο παππούς μου. Ζάχαρη με μέλι. Είμαι από Θεσσαλονίκη. Έχω ξαναπάει και άλλη φορά τηλέφωνο. Ήταν ο Στέφανος εκεί. Ναι. Ο συγχωριανός μου από Άγιο Χριστόφορο που είναι από τη Χορβίστα. Μ' ακούς? Από Σέρες. Ναι, ναι, ναι. Άρα είσαι και εσύ τα Μάρι. Ναι. Να κάνουμε λίγο μια εξακρίβωση, μια επαλήθευση. Γιατί για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός πολλά ακούστηκαν και όλοι βγαίνουν οι παοξίδες και λένε τα δικά τους, αλλά νομίζουν ότι έχει χαθεί το μάτς στα χαρτιά με 3-0 η πρώτη Ολυμπιακού. Εδώ υπάρχουν 38 στοιχεία ότι το παιχνίδι το έχουμε πάρει εμείς, γιατί υπάρχει δόλος του Ολυμπιακού. Εντάξει. Μ' ακούς? Διαφωνώ. Γιατί διαφωνείς? Το παιχνίδι θα το πάρετε εσείς άμα πάρει τηλέφωνο ο υπουργός. Ο υπουργός θα πάρει τηλέφωνο. Εντάξει. Εάν πάρει ο υπουργός τηλέφωνο, είμαστε οκ okay εδώ απάνω. Εάν πάει δικαστικός, τι? Δεν είναι εντάξει. Αν πάνε δηλαδή έτσι. Να σου έκανε πω κάτι, πολλά φάουλ βέβαια ο Ολυμπιακός. Υπάρχει. Έκανε πολλά φάουλ ο Ολυμπιακός, αλλά νομίζω είναι θέμα υπουργού. Και όχι δικαστή. Να σου πω κάτι. Παρακαλώ. Υπάρχουν τρία στοιχεία που έχει κάνει φάουλ ο Ολυμπιακός. Πρώτον, πήρε την ομάδα και σηκώθηκε και σκέφτηκε. Τα ξέρουμε, τα αναλύσαμε, τα τεντώσαμε. Τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε. Α, μπράβο. Τα τεντώσαμε και τα παρατεντώσαμε τα θέματα. Έκανε πολλά φάουλ ο Ολυμπιακός. Οπότε, εγώ προσωπικά, σαν Διομήδης, δεν φοβάμαι ότι θα χάσω το μάτς. Κοιμάσαι καλά το βράδυ. Εγώ πιστεύω ότι είναι το πιο εύκολο 3-0 και το μείον 3 που υπάρχει στην προϊστορία ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Αυτό ναι, να το ξέρεις και να το θυμάσαι. Το πιο εύκολο 3-0 είναι αυτό. Και χαιρετίσματα στον κύριο Παρθενάκη που είναι δίπλα. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Από εκεί και πέρα, οι κύριοι που υποστηρίζουν την ΑΕΚ και θέλουν ξαφνικά ο κύριος Δημήτρης Μελισσανίδης να διακόψει το πρωτάθλημα, μήπως έχουν πάρει πολλές πορτοκαλάδες
και ξαφνικά δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους και θέλουν να διακόψουν το πρωτάθλημα. Λέω εγώ. Μ' ακούς? Δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε τέτοια. Αν παίρνουν πορτοκαλάδες... Δεν είπα για κάτι άλλο. Ναι. Είπα για πορτοκαλάδες, δεν είπα για κάτι άλλο. Εντάξει. Ναι. Και θέλουν να διακόψουν το πρωτάθλημα. Αυτό. Αν παίρνουν πρωτοκαλάδες, δεν θα το διακόπτουν. Κάνεις λάθος. Ναι, Διομήδη. Καταλαβαίνεις τι λέω. Διομήδη, κάνεις λάθος. Αυτός ο Τσιγκουναράς ούτε για λεμονάδες δεν δίνει. Εφταφύγε. Ποιες πορτοκαλάδες. Οι πορτοκαλάδες κοστίζουν. Καλημέρα. Ούτε μπίλια που γκαζόσατε το στυλ. Πάμε, ναι. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, εσύ, ναι. Καλημέρα. Συγγνώμη για το γαλλικό εδώ πριν. Εγώ είμαι καρδιτσάρα, εγώ είμαι. Εντάξει. Αλλά λέτε καλησπέρα εκεί πέρα και νομίζω ότι είναι άλλος κατάλαβες. Ξέφυγε. Εγώ δεν τα κάνω, δεν τα λέω αυτά τα λόγια. Ναι, ξέφυγε τώρα, εντάξει. Εντάξει, ρε. Λοιπόν, πάμε ανάποδα πάλι. Καρδιτσάρα που είναι τίγκα στη Μιλφάρα. αν και με πρόλαβαν όλοι οι άλλοι, τάπε και του Κινικοσκούλικου, Μανδυλαρά, η Θεσσαλία νομίζω είναι γενικότερα, ειδικότερα πλάρι στα καρδίτσα πάει γαλά. Δόντι με δόντι που λέμε. Ποιος το παίρνει. Πλατεία δικαστηρίων έχουμε εμείς. Τρίκαλα Λάρισα καρδίτσα ή καρδίτσα λες. Εγώ λέω Λάρισα καρδίτσα. Μετά τα Τρίκαλα και ο Βόλος. Πόση ώρα πόσα είναι, μία ώρα, 40 λεπτά. Καρδίτσα Λάρισα. Λάρισα καρδίτσα, 58 χιλιόμετρα από τον καινούργιο δρόμο, 35 λεπτά. Τίποτα. Και έχουμε και πολλές και πολλούς βέβαια τεροδημότευσης. Εμείς αιμοδοτούμε πολλές πόλεις. Τώρα, όντως, επειδή άκουγα και τον προηγούμενο, το ΜΙΛΦ είναι άλλο στη δεκαετία του 90, άλλο ναι, ναι, έχει αλλάξει άλλο, λίγο τώρα. Υπάρχει η έκφραση της. Προφανώς τώρα εννοείς και τη ζωντοχύρα, εννοείς ναι, και ναι, το... Ναι, ναι. Είναι ευρύτερη κατηγορία και που εντάσσεται. Η μαμά και τη ζωντοχύρα και, ναι, ναι, και, ναι. Την, και κάποια συντεμένη, ας το πούμε, μπορεί να μην έχει παντρευτεί σε αυτό. Και μετά πάμε... κουγκαράλη κατηγορία, τζίλφ μετά και τέτοια. Είσαι πλήρως ενημερωμένος. Βέβαια, είναι διατροφή. Ναι, εντάξει, αυτά... Ανθρωπολογία. Κάτι συμπληρωματικό από τα χθεσινά, από τη Μαρμίτα. Αν μιλήσουμε λίγο... Το βάρινα με πολιτικά το κλίμα χθες. Όσο μπορώ να δω και να ξέρω από φίλους παουκτζίδες και από αυτό που είδα στη Μαρμίτα, στο μάτς πήγα να το δω Μαρμίτα τέλος πάντων και τον κόσμο τον έβλεπα πως έφευγε και από το γήπεδο αλλά και από το μαγαζί. Νομίζω ότι ήταν μαγκωμένος, εντάξει νευριασμένος βέβαια, αλλά μαγκωμένος ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Δηλαδή πάλι ρε παιδί μου δώσαμε έστω και μία μικρή βολή, κάπως έτσι. Το είδα εγώ ας πούμε σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Όσον αφορά την ευθύνη, το ότι μαγκωμένος έχω το δίκιο με το μέρος μου, ξέρω είναι επιστήμονες όπως είπαν και οι προηγούμενοι άλλοι, αλλά σαν να έδωσα κι εγώ μια μικρή αφορμή. Γι' αυτό και νομίζω οι αντιδράσεις δεν ήταν και τα επεισόδια τόσο μεγάλες. Δηλαδή εγώ περίμενα να πραγματικά να καεί η τούμπα που λέει ο λόγος με το... Πάνε εκεί τα χρόνια. Αυτό. Άστε. Τώρα είναι πιο... Εντάξει. Πώς? Δεν ναι, είναι πιο εντάξει, ύφεση, κρίση κλπ. Παρ' όλα αυτά περίμενα μεγαλύτερη δράση. Τώρα είναι και το παρασκηνιακό βέβαια, στο οποίο μπορεί να επικρατήσει το τέλος, γιατί υπάρχει διχογνωμία σε αυτό. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ έχει το μαξιλάρι του ΣΥΡΙΖΑ και της ΕΠΟ, που η ΕΠΟ βέβαια, τον ΠΑΟΚ δεν τον έχει φερθεί καλά, γιατί ο ΠΑΟΚ εξόδεψε και τα σφυρίγματα, το έλεγα στο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού σήμερα στο Art FM κάτω, στον Νίκο Ταβραμίδη που είναι φίλος μου, του λέω ανάμεσα σε ΑΕΚ Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, αυτός που πήρε περισσότερα σφυρίγματα φανερά είναι η ΑΕΚ. Και στον Ατρόμητο πήρε καλά σφυρίγματα από διαιτητή που ανήκει υποτίθεται στον ΠΑΟΚ. Και... Πολλοί παοξίδες που βλέπουν και σκέφτονται λένε ότι ο Ολυμπιακός που είναι έξω από το ΣΥΡΙΖΑ και έξω από τα αυτά, ναι, αλλά ο Τίγρης, ο οποίος έχει δημιουργήσει μια δύναμη στο χώρο του ποδοσφαίρου χωρίς να ξοδέψει, τον θεωρούν πιο ισχυρό αντίπαλο από το χοντρό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν
η ΑΕΚ του Μελισανίδη πήρε περισσότερα σφυρίγματα και από τον Γαύρο και από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ εκεί που τον λένε για κατεστημένα και τα λοιπά είναι οι φιλίες που έχει. Διαιτητικά δεν πήρε αυτά που του αναλογούν ανάλογα τις επισκέψεις που έχει κάνει στις ενώσεις. Στα λέω καθαρά όπως είναι τα πράγματα. Ναι, Στάλινα. Να σου πω την αλήθεια. Ναι. Το project ΠΑΟΚ, το καινούριο με Σαββίδη κλπ. Είτε έχει είτε δεν έχει στρατούς οπαδικούς ή εισαγόμενους κλπ. Δεν έχει ο Σαββίδης στρατό. Ναι. Το λέγαμε και χθες. Μπορεί να μην έχει όντως στο οργανωμένο κομμάτι. Δεν αλλά έχει. Μπορεί να έχει τους δικούς του, ας το πούμε, σωματοφύλακες κλπ. Κατάλαβες. Ναι, άλλο ναι. Να έχω εγώ τους ανθρώπους μου. Και άλλο να ναι, έχω το στρατό. Δεν είναι αυτό το σημαντικό. Είναι η ότι σχέση του Σαββίδη με τον κόσμο του ΠΑΟΚ δεν έχει να κάνει με αυτό που έχει γίνει με τον Ολυμπιακό και τον Κόκαλη και τον Μαρινάκη. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Ναι, έχεις δίκιο και το είπε και ένα παιδί. Γιατί δεν υπάρχει ακριβώς αυτό το νόο πολίτικα στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ δεν έχει νόο πολίτικα. Κάνεις λάθος. Στον ΠΑΟΚ έχει ένα 80%. Mm-hmm. Που είναι στο αριστερό στοιχείο. Mm-hmm. Εντάξει. Και έχει αυτό ένα σου μικρό λέω, ναι, κομμάτι. Στην ουσία είναι μια πόλη, μια ομάδα, αλλά είναι πάνω από όλο ΠΑΟΚ. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι μισθοφόροι. Ποτέ όχι, δεν ήταν ποτέ, στην ουσία μισθοφόροι ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Ένα λεπτό. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι μια νομίζω. Πόλη, μια ομάδα ναι. Και είναι ένας λαός με λογιών μεζέδες. Δηλαδή. Ναι, αυτό σου λέω. Είναι μοσαϊκό. Έλληνες αριστεροί. Έλληνες ακροδεξιοί. Ακοματίκ, Αλβανοί, ναι. Ρώσοι, Γεωργιανοί. Πολύχρωμο κομμάτι. Είναι ένα, είναι ένα πιάτο πολύ για παπαγιακό με πολλών λογιών μεζέδες. Σωστό. Μπράβο. Απλά για να σου τελειώσω, για να κλείσω πάλι με mm-hmm. Πολιτική στην ουσία σκέψη. Θέλω να πω ότι αυτό το project, αν δεν βγει φέτος, λόγω παρασκηνίου, θα βγει του χρόνου. Όποιος δίνει τα περισσότερα. Σε αυτό το αυτοκτονία. Συνήθως έχει ασχέτως φυρηγμάτων. Ο ΠΑΟΚ θα είναι αυτοκτονία εδώ και μήνες το λέω αν δεν πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Να είσαι καλά. Ο ΠΑΟΚ θα αυτοκτονήσει και μόνο τέτοιο είδους αυτοκτονίες σαν την προχθεσινή μπορούν να το βγάλουν εκτός πρωταθλήματος. Ακόμα και τώρα είναι φαβορί. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Γεια σου φίλε. Γεια σου Κώστα, εγώ είμαι. Ναι φίλε. Είμαι ο Σαραντάρης ο Παοξής. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές. Ναι. Λοιπόν, το πρωτάθλημα είναι δικό μας όπως και να είναι. Έτσι φαίνεται. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Δεν θέλω να κάτσω και να μιλήσω το τι έγινε με τον Γκαρσία και το τι έγινε με τον Ίβιτ, γιατί είναι δύο πράγματα τα οποία είναι τελείως διαφορετικά. Έχουν ένα κοινό τώρα στοιχείο. Θα σε φάω όλη την ώρα. Έχουν ένα κοινό στοιχείο, εντάξει, το θέατρο. Ένας τον εξέτασε ο γιατρός, πήρε ασθενοφόρο, πήγε σε δημόσιο νοσοκομείο, άλλος έκανε τα γαρακιοζηλίκια που έκανε που τα ξέρουμε όλοι μας. Έκανε λάθη ο Ολυμπιακός. Πολλά, τώρα ναι. Οι ξαδέρφες που κάνουν αυτά που κάνουν, τα έχουμε πει και τα ξέρουμε που τρέχουν, γιατί τρέχουν και θέλουν να ξεκουράσουν. Συμφωνείς? Συμφωνώ σε όλα όσα είπες εκτός από ένα. Μ' ακούς. Ότι στο στοιχείο του Ίβιτς και του Γκαρσία υπάρχει το θέατρο. Σ' ακούω. Ναι, λέω ότι στο στοιχείο του Ίβιτς. Κοίταξε, εγώ έχω να σου πω ένα πράγμα. Το ότι έπεσε η μπύρα επάνω στο κεφάλι του και του το έριξε από τα δύο μέτρα. Και άμα θα δεις, γιατί άκουγα την αίρα, γιατί θέλω να ακούω τα καραγκιουζιλίκια των Αθηναίων. Λοιπόν, και είμαι πολύ φανατικός οπαδός σου, να θέλω να το ξέρεις. Λοιπόν. Όταν προχωρούσε αυτός ο Καραγκιόζης, που ο Καραγκιόζης δεν είναι κουβέντα από αυτό που μπορείς να με κόψεις. Είναι διαβασμένος, ναι. Προχωρούσε, έπεσε από μια κερκίδα που ήταν 20 μέτρα πιο πάνω και καθώς γυρνούσε, άμα θα δεις τα βίντεο, εντάξει, κάνει τα βήματα, δηλαδή δεν το στοχοποίησε, όπως λένε στην αίρα, ότι καθότανε στον πάγκο και του το πέταξε. Γιατί όταν εγώ θα βάλω κάποιον σημάδι, ναι, είναι στοχοποιημένο. Αλλά κάποιος που προχωράει και πέφτει αυτό πριν, πρέπει να υπάρχει ολόκληρη ιστορία συνωμοσίας. Κατάλαβες να σου πω. Πάμε στο όλα είναι παραμύθια. Ναι. Φοβούνται το μεγάλο ΠΑΟΚ και όλα αυτά είναι καραγκιοζηλίκια. Η ιστορία είναι μία. Το πρωτάθλημα είναι δικό μας και να βαράνε το λοκό τους κάτω. Κοίταξε,
Έχει και ένα άλλο στοιχείο. Γιατί και το αξίζουμε σαν ομάδα. Ναι, αυτό αλήθεια. Και δεν έχουμε πάρει τα σφυρίγματα όπως έχει πάρει ο Γάβρος και. Ο Γάβρος δεν πήρε, η ΑΕΚ πήρε πολλά. Η ΑΕΚ πήρε πολλά. Α, ο Γάβρος δεν έχει πάρει σφυρίγματα. Έναντι της δηλαδή, ΑΕΚ, εγώ έχω πάρει έναντι και πολλά σφυρίγματα από τον Γάβρο. Σε αυτό το πρωτάθλημα, θες να μου πεις. Μην μπαίνει στη λούμπα ο εχθρός μου, ο Γάβρος. Η ΑΕΚ είναι ο πιο εχθρός σου. Δηλαδή, η ΑΕΚ πάει ύπουλα. Να στο πάρει, ναι, βάζοντας να φαγωθήσει εσύ με τον Ολυμπιακό. Το για το γάψα τη στιγμή είναι ανύπαρκτος. Εντάξει, καταλαβαίνω αυτό θέλω να πω. Καταλάβεις τι γίνεται. Η ΑΚ είναι στο ύπουλο, στο μούχτι. Χθες μόνο λέει, σήμερα ναι, μάλλον ξέρω, το βγάλε. Να Μπεκί, διακοπεί το πρωτάθλημα κτλ. Πάντα κάνει να πούμε τι και πού. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που μου λες. Ποιο ύπουλο. Αλλά βαρέθηκα να ακούω τόσο καιρό κάποια πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, αίρεση. Και να σου πω κάτι άλλο, εμείς δεν θα πάθουμε τίποτα. Και στην τελική το μόνο που μπορούμε να πάθουμε, ξέρεις ποιο είναι, είναι να παίξουμε ξανά με το Γάβρο και κλεισμένο το θυρών και να φάμε καμία δύο-τρεις αγωνιστικές. Όχι, εσύ δεν πρέπει να ζητήσεις γιατί να παίξεις με το Γάβρο. Γιατί κάτι παραπάνω θα είναι έγκλημα. Λάθος κάνεις. Η τιμωρία θα είναι... Να ξαναπαίξω με το, να παίξω με το Γάβρο. Η τιμωρία θα είναι... Να γίνει το μάτς ναι. Και να έχω και κλεισμένο το θυρών με το Χανούμι και με το Γάβρο. Bye bye. Όχι, για μένα το μάτς δεν πρέπει να γίνει. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να ζητήσει να χάσει τους βαθμούς Ολυμπιακός. Όχι, γιατί να γίνει το μάτς. Έχει πολύ δρόμο ακόμα. Όχι, γιατί να ξαναγίνει το μάτς. Κακώς το λένε αυτό οι ΠΑΟΚΣΙΔΙΣ. Γιατί να γίνει το μάτς. Λάθος. Θα πάρει νομική και θα πούνε να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός. Όχι να ξαναγίνει το μάτς. Που δεν το λένε αυτό οι νομικοί. Να μην ακούγεται στο ραδιόφωνο από τους ΠΑΟΚΣΙΔΙΣ αυτό. Πάμε στον κόσμο, Μπρατ Πιτ. Ναι. Κωστά! Ναι. Τζάμπα ασχολείστε για τζάμπα φωνάτε. Ούτε βάλε το ξεπάνα. Κλείσε το ράδιο. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ναι. Και κατά δεύτερον δεν φώναξε κανένας. Δεν φωνάζουν. Ο Ιβάν δεν έπαιξε μπάλα. Δηλαδή... Ο γιος του δεν έπαιξε μπάλα. Δηλαδή... Του κακάτσι ο γιος δεν έπαιξε μπάλα. Ο Λαστικάς που κάνει το κουμάντο όλου του πάρκου της Ραγιοπές δεν έπαιξε μπάλα. Ναι. Ρε Ιβάν πριν μια εβδομάδα παίρνει στρέφα το μαρινάκι. Υποτέ και στο αεροδρόμιο ο ίδιος και συνοδεύει να φωτίσει το ξενοδοχείο σου. Ο ΠΑΟΚ θα κοιμηθεί στα αστέρια. Στην οξενία 9 βαθμούς φεδάς. Θα γίνουν 12. Και στην έφεση θα γίνουν πάλι 9. Δεν είχες πρόβλημα με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι κάνουν κουμάντο. Και εκατομμύρια πέταξες. Γιατί δεν βάζεις εκεί για σήμα. Να μην περάσετε κέρμα. Και μην αφήνεις μέσα ούτε χαρτιά ούτε αμυακές. Και παρακολουθάς το μάτι με τον Αράκη παρέα. Ο ίδιος συνοδεύει στην αποστολή από το ξενοδοχείο σου. Με τη μεσημέρι του Μαριζάκη. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μην ψάχνεις. Αν ήταν συγχωρεμένος ο μπαμπάς και εγώ εστασιάς και με 10 ράματα θα πέσαμε. Αυτοί ξένοι πέφτουν στο παραδοσιακό. Εντάξει, και δημοσίου πάω. Εσείς είχατε καρκίνο και δεν πηγαίνατε στο γιατρό. Ήσασταν μάγκες. Ναι, άντε. Αλλάξαν τα χρόνια. Όπως ο πατέρας σου. Θα τιμωρηθεί ο πάω. Μείον 3. Ό,τι και να κάνει. Και ο Τσίπρας και ο Μήπρας. Θα τιμωρηθεί. Το διατή και το προπονητή δεν τα κουμπάς. 26 χρόνια μπάλα έπαιξα. Το ξέρω. Από 12 χρόνια βρέθηκα με τον παπά στα αποδυτήρια. Πετάκι, μέχρι τα 40 σαγκαράδες. Και ήμουν αρχηγός στην ομάδα 12 χρόνια. Δεν μιλάει κανείς στον διαιτητή, ούτε τον αντίπαλο προπονητή. Το σέβεσαι καλύτερα από το δικό σου. Μίλησα με τον παπά σου. Λέει, διάρκεια θα γίνει τραυματισμό. Φύγε, κανίβαλε, παλιέ παοξί. Φύγε, φύγε. Τάταρε. Ασταμάτητος. Τάταρε. Πάμε, ναι. Αυτό συγκρίνει την εποχή του που τους πλακώνανε και βγαίνανε και παίζανε ματωμένοι. Άλλαξαν τα πράγματα. Άλλαξαν τα κόζια. Άλλαξαν τα κόζια. Τι να πάμε να πούμε. Καλησπέρα. Κωστή, καλησπέρα. Ναι. Καλώς το. Επειδή ανάφερες λίγο την ιστορία του Αριστείου του Παγκρατίδη. Ναι. Η οποία ιστορία ναι μεν είναι γνωστή στην πόλη για τον δράκο του Θεϊσού και ότι δεν ήταν αυτός κτλ. Ότι όμως κανείς δεν αναφέρθηκε με στοιχεία. Ενώ όχι λεπτομέρειες ακριβώς, αλλά το ιστορικό γεγονός. Ξέρεις περίπου ποια εποχή διαδραματίζεται αυτό και σε τι ηλικία ήταν ο ίδιος. Την ημέρα που σκοτώθηκε ο Παγκρατίδης, γεννήθηκα εγώ. Όχι, δεν κατάλαβες. Πότε ναι. Ήταν τα γεγονότα του δράκου του Σέιχ Σου. Ο δράκος του Σέιχ Σου το σκοτώσα τη μέρα που γεννήθηκα. Ναι, σωστά. Ναι. Αλλά λέω ξέρεις. Έχει 50 περίπου... χρόνια, ναι. Ναι. Ναι, περίπου πότε διαδραματίζονταν οι δολοφονίες πριν τον εξελέσσιο. Οι δολοφονίες διαδραματιζόταν 6 και 5 χρόνια πριν. Λοιπόν, οι δολοφονίες διαδραματίζονταν γύρω στο 58 με 59. Και πιο πριν. Και πιο πριν. Ακριβώς. Σωστό. Ναι. Σωστό, σωστό. Ήταν περίπου 40 ημέρες τα γεγονότα αυτά.
των δολοφονιών, οι οποίοι ήταν τρεις οι δολοφονίες, τρία άτομα σκοτώθηκαν, και όχι μάλιστα στην περιοχή του Σέιξου. Η μία νοσοκόμα ήταν στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτρης όταν ασχολούσε και το άλλο γεγονός ήταν στο αεροδρόμιο. Το οποίο αποκρύπτεται και αυτό για πολλούς λόγους. Λοιπόν, ξέρεις περίπου τι ηλικία ήταν ο Παγκρατίδης όταν γίνανε οι δολοφονίες? Νομίζω 22-23. Όχι, ήταν 18 συμπληρωμένα ίσα ίσα. Συγγνώμη, ο Παγκρατίδης 30 δεν πέθανε? Ο Παγκρατίδης σκοτώθηκε στα 27 τον εκτελέσανε. Ο Παγκρατίδης ήταν 18 με 19 χρονών όταν διαδραματίζονταν η ιστορία. Ναι. Σχεδόν ανήλικος. Ένα χρόνο ενήλικας. Ναι. Άκουσε λίγο γιατί έχει μεγάλη σημασία. Αποκρύπτουν τα γεγονότα και το δικαστήριο. Γιατί στο δικαστήριο λέχθηκαν πράγματα κοινωνικοπολιτικά της εποχής, μιλάμε για το 58-59, τα οποία εάν βγουν στον αέρα και τα μάθει ο πολύς ο κόσμος, θα αλλάξει πάρα πολύ γνώμη για αυτή την κοινωνία που ζούμε, η οποία δηλώνει πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, συντηρητισμός, πολύ περισσότερο της εποχής εκείνης. Η αμαρτία της Χούντας, λοιπόν, στην περίπτωση Παγκρατίδη ήταν ό,τι είναι και σήμερα. Η Χούντα δεν ήταν τότε. Άκουσε λίγο. Αυτός που είχε τα λεφτά και γλίτωσε. Ναι, η Χούντα όμως δεν ήταν τότε. Η Χούντα απλά τον εκτέλεσε. Εκτέλεσε την ποινή που έγινε πολλά χρόνια πριν. Η ποινή υπήρχε από το 62-63. Η Χούντα βγήκε το 67. Το 68 εκτελέστηκε ο Παγκρατίδης. Σου λέω το 68, την ποινή μετά από 5 χρόνια. Την ποινήθηκα, το φάγανε, ναι. Ναι, το 68. Λοιπόν, άκουσε λίγο. Στη δίκη λοιπόν, αυτό το παιδί ήταν ένα πολύ ταλαιπωρημένο παιδί. Την ξέρω την ιστορία πολλά πράγματα εκείνες τις ημέρες της δίκης. Τη θέλει να τη μάθει. Την ξέρω την ιστορία του Παγκρατίδη. Και ναι, πώς τα έπαιρνε, λοιπόν, και τι εκείνη, λεφτά έπαιρνε, ναι, και το... Εκείνη την ημέρα λοιπόν στο δικαστήριο, πέρα από τα άλλα, λέχθησαν ότι το παιδί αυτό το πληρώνανε και το πηδούσαν και όλα κάποιοι επιτίδες. Αυτό λέγανε, ναι, αυτό. Ναι, ενώ ήταν ανήλικος, γιατί λίγα χρόνια πριν εννοώ τις ιστορίες αυτές, ο οποίος επειδή ήταν από γονέα πεθαμένο, σκοτωμένο μετά στον εμφύλιο, ζούσε με τη μάνα του εδώ στην περιοχή της Τούμπας, γιατί δεν ήταν από την Τούμπα. Ρε, το Μιωτάκι ήταν, Παοξάκι ήταν ο Παγκρατίδης, το ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Ο Παγκρατίδης πήγε στην Τούμπα. Ναι, ενώ υπήρχαν, λέω, ένορκοι μέσα στο δικαστήριο, ουδής είπε να κρατηθεί ο κύριος ο οποίος πλήρωνε και ήταν παιδεραστής μέσα στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι λέω. Ρε φίλε, αυτά τα ξέρω, ο κόσμος δεν τα ξέρει. Είναι τόσο... Η ουσία είναι μια κοινωνία. Μια κοινωνία. Και θα περάσουμε την κόκκινη γραμμή. Ναι, θα περάσουμε την κόκκινη γραμμή. Αυτός που ήταν ο Δράκος είχε λεφτά και την πλήρωσε ο Παγκρατίδης. Ό,τι γίνεται και επί Χούντας, ό,τι γίνεται και επί ΕΡΕ, ό,τι γίνεται επί Τσίπρα, ό,τι γίνεται επί Πασόκ, ό,τι γίνεται επί Νέας Δημοκρατίας. Δεν αλλάζει αυτό. Γιατί να αλλάξει? Εγώ δεν έγινα απολιτικ ή ξέρω εγώ άθρησκος, άθεος, τυχαία και χωρίς ομάδα. Πέφτει ο Ίβιτς, καλά έκανε. Πέφτει ο Γκαρθία, Φλόριο Ολυμπιακή. Ουδέτερος είσαι, ρε, ελεύθερο πνεύμα, ρε. Πάμε στους τελευταίους. Καλημέρα. Πάμε. Είχε λεφτά ο Αλουνού ο μπαμπάς. Είχε, να μην πούμε ότι... Τι επιχείρηση είχε, οι επιχειρήσεις είχε και την γλίτωσε. Τώρα είναι γέρος, μπορεί να μας ακούει κιόλας. Ο Δράκος του Σέιξου. Ή μπορεί να πέθανε, δεν ξέρω. Και στην Όλγας κάπου έμενε. Καλημέρα, ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Τα ξέρει όλη η πόλη τώρα. Τα έχετε θάψει, να πούμε. Αυτή η πόλη της αμαρτίας, να πούμε. Λέ. Χαίρετε, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς, ναι. Ποιος είναι τώρα? Εσείς είστε. Άμπραβο. Δεν χάλασε το τηλέφωνο μου, έμα. Όχι, όχι, εσείς είστε. Μόνο το μυαλό σου μπορεί να χαλάσει. Πάτε στο παρασύνθημα. Το τηλέφωνο δεν χαλάει. Άμπραβο. Και μεγάλη μαύρη γάτα. Δύο είστε οι μαύρες γάτες. Ένας εσύ και ένας ο αδερφός μου. Δύο φορές είπα το τηλέφωνο μου ζημιά. Μια με σένα, μια που πήρε ο αδερφός μου το πρωί. Αυτό ήταν. Ναι. Λοιπόν, και μια ενητάρωση που τη ρουφάς έχει να πούμε αύριο μίξα. Ναι. Και έχεις και μίξα στη μύτη. Τη μαρμίτα θα δεις στο ματς αύριο. Ναι. Και μετά θα πάω στη μαρμίτα, πώς το λένε, για μαγειρίτσα θα πάω μετά, ναι. Ωραία. Θα φέρω και την μαύρη γάτα του αδερφού μου, μην άλλη εσύ αποκλειστούμε σε σίγουρα. Λοιπόν, ναι. Ο χειρότερος είναι το κυνικοσκούλικο. Εκείνα τους γουρσουζιά που έχει. Ο χειρότερος εσύ. Ο αδερφός μου είχε να πάει 20 χρόνια στο Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ επειδή λόγω των αδικιών των σφαγών δεν ήθελε να πάει, στεναχωριόταν και ήρθε τώρα. Γούρικος.
θα έρθει, θα μοιάζει ένα ωραίο αποκλεισμό. Θα είμαι εγώ, ράπ και ο αδερφός μου. Με τον Πανιόνιο. Τέλος πάντων. Αυτός ο Πανιόνιος, δηλαδή, πόσες φορές θα σε αποκλείσει? Τι πες? Πολλές φορές σε απέκλεισε ο Πανιόνιος. Φτάνει, όχι άλλες. Ναι, δεν με απέκλεισε. Όχι, απέκλεισε ο Πανιόνιος, έτσι. Το 87 ήμουν στην Τούμπα. Με έχει αποκλείσει ο Πανιόνιος. Και το 98 πάλι ήμουν στην Τούμπα. Δύο φορές που σε απέκλεισε ο Πανιόνιος ήμουν στην Τούμπα. Βέβαια, δύο φορές. Δύο φορές. Λοιπόν, το πιο ωραίο, επιτέλους το είπε ο ακροατής με τον κόκκινο παιδιά της εκπομπή, είναι ποιος ατρόμητος ήταν καλός. Και τελικά το παραδείχθηκες και εσύ καταλήξατε ότι οι μισοί παίχτες παίζαν με 110% δυναμιών τους και άλλοι ήταν παίζμενοι ύποπτα. Και πολύ ωραία είπες, αν αυτή η ΑΕΚ με τους μισούς παίχτες του ατρόμητου να μην παίζουν, δεν μπορείς να κερδίσεις, είναι σκασμένοι. Αυτό είναι η ωραία ανάλυση. Είναι σκασμένοι. Δικαιωνόμαστε ή δεν δικαιωνόμαστε τώρα με την ΑΕΚ? Είναι σκασμένοι γιατί όμως δεν φαινόταν στο μάτς. Γιατί πολύ σωστά από τον ακροατή, ο Ατρόμητος έπαιξε χάλια. Και γιατί έπαιξε χάλια? Γιατί οι μισοί παίχτες στερνόταν λες και πίτιδες. Αυτό ας το βρούνε κάποιοι γιατί στερνόταν λες και πίτιδες. Δεν ξέρω, πάντως ο Μανσόν είχε το χειρότερο του παιχνίδι. Υποπτό. Τέλος πάντων. Ήθελα το πιο σοβαρό από όλα πιο. Θα με βοηθήσει ο Χιλιτίδης. Εκεί στην Έρα Σπορ, πώς λένε αυτούς που κάνουν εκπομπή μαζί με σένα? Θα πάρω το Χιλιτίδη ιδιαιτέρως να μου πει τα ονόματα. Λοιπόν, έχω σκοπό. Έπαιρνα τηλέφωνο εκεί πέρα, αλλά δεν έπιανα γραμμή. Ήθελα να τον πω αυτόν τον άνθρωπο, ότι εγώ δεν θέλω να τον πληρώνω πλέον, θα τον καταγγείλω. Θα κάνω αίτημα στο Προεδρείο του ΠΑΟΚ Σαββίδης, όλους εκεί πέρα. Όλοι μαζί σύσσωμοι να τον καταγγείλω αυτόν τον άνθρωπο, ότι δεν θέλουμε να τον πληρώνουμε. Γιατί είναι αυτός ο άνθρωπος, τι είπε? Ήταν συντεταλμένη υπηρεσία να προσπαθεί ως δικαστής να δικαιώσει τον Ολυμπιακό. Έρα, να ήταν ένα όγκο. Εδώ πάμε σε δημοσιογραφία οπαδική. Έρα Σπορ σου μιλάω, ρε ραπ. Δεν μιλάω για ένα κανάλι οποιοδήποτε όπως είναι το Μετρόπολη που λέει ότι θέλει. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά το ίδιο μπορεί να κάνουν και Ολυμπιακοί για το Μήνο. Όχι, ο Μήνος, σε παρακαλώ, ο Μήνος ήταν πάρα πολύ αντικειμενικό. Ο Μήνος είναι παοξής, το λέει, αλλά όταν είναι να θέλει. Εγώ σαν παοξής, αν είμαι δημοσιογράφος, θα έλεγα ότι τα επιχειρήματα των Ολυμπιακών είναι αυτά, των παοξίδων είναι αυτά, τέλος. Ναι. Αυτός τι έκανε, πήρε μόνο αυτά που τον βόλευαν, τα είπε και τέλος. Πώς το λένε αυτό τον άνθρωπο, όνομα δεν έχει. Αυτό θέλω να το πει Κιλιτίδη, δεν ήθελα να μάθω να το πω πώς θέλει ένα άνθρωπο. Είναι ασθενή. Εγώ ήθελα να τον πάρω και να τον πω ψυχρό και να τον πάρω αύριο, να τον πετύχω όμως, δεν θέλω να σε πληρώνω. Και θα κάνω πραγματικά ολόκληρο διάβημα να φύγει από τη μέση αυτός ο άνθρωπος. Δεν γουστάρουμε εδώ από τη Μακεδονία να τον πληρώνουμε. Δεν έκανε τη δουλειά του καθόλου καλά. Συντεταλμένη υπηρεσία. Δεν μου λες. Όλοι... Δεν μου λες. Αυτό για την Έρα Σπορ καλά λες. Δεν μου λες. Στο Διαβαλκανικό θα ξαναπάς. Το Διαβαλκανικό πήρε εσύ το αυτό. Άλλο το λέω. Ήρθαν εδώ 3-4 παοξίδες, στείλαν μήνυμα. Λέει, αν αρρωστήσω δεν πάω στο Διαβαλκανικό σαν παοξίδες. Γιατί δεν ξέρω, δεν είναι ενημερωμένοι. Λοιπόν, πήρα το πόρισμα του Διαβαλκανικού στα χέρια, το πήρατε. Το πήραμε. Το πόρισμα για τον Ολυμπιακό. Μια χαρά ήταν. Και ήταν μια χαρά. Θα πρωταπούμε. Μια χαρά, δεν το δικαιούμαι. Μια χαρά ήταν, ρε, που έλεγε ότι έχει ζάλι και έμετο. Πλάκα. Δεν είπε το Διαβαλκανικό ότι έχει ζάλι. Τη ζάλι δεν μπορεί να το έχει πόρισμα το νοσοκομείο. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Βγήκαν εδώ κάτι καρδίβαλοι και λένε δεν πάμε στο Διαβαλκανικό. Τι να κάνουμε. Ο ασθενής δηλώνει ότι έχει ζάλι. Αφού έχει ζάλι, αγόρι μου καλό, κάτσε 24 ώρες. Και εγώ να πάω και να πω ότι έχω ζάλι, θα μου πούνε κάτσε 24 ώρες να μου πούνε. Μάλιστα. Είδα το πόρισμα, μια χαρούλα. Τίποτα. Ο Ολυμπιακός είναι για αποκλεισμό. Δηλαδή πρέπει. Εγώ να σου πω και κάτι, δεν ανησυχώ. Και όχι γιατί ο Σαββίδης θα βοηθήσει με τα πολιτικά μέσα. Απλά γιατί πιστεύω ότι πλέον δεν ευνοείται κανένας και θα λειτουργήσει το δικαστήριο. Όποιος νομίζει ότι ο ΠΑΟΚ θα αποκλειστεί, τι να πω, δηλαδή είναι η τοπαθής. Εδώ έχουμε μια εικόνα για να το ξεκαθαρίσω. Θα πιούμε φρέντο αύριο, θα μου τα πεις, κλείσε. Θα πιούμε φρέντο αύριο. Λέει ο φίλος μου χωρίς όνομα, ο 313. Τι κάνεις, ρε Ραπτό, πας να ρίξεις μορφή στον πιο καθαρό εραστέχνη της χώρας, τον εραστέχνη ΠΑΟΚ. Κοίταξε να δεις. Καθαρός είναι, αλλά παίρνει και χοντρά από τον Σαββίδη, έτσι. Δεν τον αφήνει ο Σαββίδης έτσι. Ο Σαββίδης είναι αρχοντάνθρωπος, να πούμε. Και απαγορεύεται όταν παίρνει 700, πόσα, 650. Και να συμπληρώσουμε ότι υπάρχει αντιστάθμισμα για την διαφημιστική προβολή, σε αυτό που είπες εκεί. 650 παίρνεις και οι μπαμπάδες πληρώνουν και τις φανέλες. Οφείλεις να πληρώνεις και την τελευταία δεκάρα. Και στα νερά και στις ΔΕΕ και σε όλα. Απαγορεύεται να υπάρχουν τέτοια. Όπως ρίχνουμε πινελίκι τον Εραστέχνη Άρη και τον Ηρακλή, και να πάρει διαφήμιση
ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ χορηγεί από το ΙΔΕΗ, από τους κομμουνιστές. Εντάξει, είναι ένα παλιό θέμα τώρα αυτό. Βγήκε στην επικαιρότητα με τη διακοπή του ρεύματος, ναι, και ξαναμπήκε στην επιφάνεια. Τώρα εντάξει, δεν είναι τόσο καινούριο. Και όπως κάνα πέρα... διακοπή του ρεύματος στο Παλατάκι και στο Καριλάου, θα πρέπει και εκεί να κάνουν. Γιατί δεν μπορεί η γιαγιά και ο παππούς που θέλουν να τους πεθάνουν οι Λοβέρδοι για 3 και 4 μήνες να του κόβεις το ρεύμα και να έρχεται ο άλλος από κάτω και να σου κόβει το ρεύμα. Δεν είστε κομμουνιστές εσείς. Πάμε παρακάτω. Κομμουνιστές. Μόλις λιγδωθεί το αντεράκι σας, ακροδεξιοί γίνεστε. Άντε μπράβο. Πάμε. Ναι. Κομμουνιστές. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται. Καλά φίλε. Τι ακούμε ρε φίλε από την Κυριακή και εδώ. Έχουν τρελαθεί όλοι ρε. Δεν χαίρεσαι. Και κάθαρα. Τι να χαρώ ρε Κωστή. Όλοι έχουν γίνει επιστήμονες. Έχω ακούσει πραγματικά ρε φίλε. Τώρα για το προηγούμενο. Δηλαδή εντάξει και εγώ δεν θέλω να τον πληρώνω αυτόν που λέει του Ολυμπιακού. Δηλαδή ο Μήνος είναι επικειμενικός. Όχι. Ή οποιοδήποτε που ασχολείται με ρεπορτάζ των ομάδων τους είναι αντικειμενικός. Ούτε ο Πακλατζής είναι αντικειμενικός γιατί είναι ο παδός. Κανένας δεν είναι. Κανένας δεν είναι ρε φίλε. Ο Δραγόγιας είναι. Η σοβαρό παιδί. Εν τω μεταξύ ρε φίλε. Ο Δραγόγιας είναι σοβαρό παιδί. Ο άλλος που κάνει ο Παοξής, γαμώ το ξεχνάω το όνομά του, ένα ψηλό παιδί έτσι ωραίο, λίγο μαυριδερός. Γαμώτο, ο Τάσος, πολύ καλός. Ο Σταμπούλης. Σταμπούλης. Πολύ καλός. Σοβαρά δηλαδή παιδιά είναι. Σοβαρή δημοσιογράφη είναι αυτή. Στον Όμιλο Μετρόπολης είναι όλοι καλοί. Πώς είπατε? Στον Όμιλο Μετρόπολης είναι όλοι καλοί. Όχι, στον Όμιλο Μετρόπολης μας πληρώνει ο Ανδρώνης και η χορηγή. Δεν μας πληρώνετε εσείς. Εσείς ναι. Μας δίνετε ακροαματικότητα βεβαίως για να μπορούμε να παίρνουμε διαφημίσεις. Αυτό είναι πολύ καλό. Αλλά οι άλλοι που είναι στην ΕΡΤ και στην. Πώς τη λένε την άλλη, την ραδιοφωνία. Aerospor. Στην Aerospor, είτε είναι από την πλευρά τη δικιά μας, είτε είναι από την κάτω, πρέπει να είναι ουδέτεροι. Να ασκούν δημοσιογραφία, όχι οπαδηλίκη. Εφόσον ρε Κωστή ασχολούνται με οπαδικό, δηλαδή με ο κατάλληλο την ομάδα του, δεν μπορεί να είναι αντικειμενικοί, ρε φίλε. Τότε λυπάμαι. Νοσή δημοσιογραφία. Έτσι δεν είναι. Λυπάμαι, είστε όλοι οπαδοί. Εν τω μεταξύ από την Κυριακή, αυτό που έγινε. Εγώ είμαι ουδέτερο, ΑΕΚ είμαι, ωραία. Good. Αυτό που έγινε την Κυριακή στην Τούμπα, ρε φίλε, έλεος πραγματικά θα με κάνει. Όχι να μην ξανασχοληθώ. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Το προϊόν. Αυτό που έγινε στην Τούμπα για ψήλου πίδημα. Γιατί η Τούμπα ήταν καλή, πολύ καλή ήταν. Και τα μέτρα ήταν καλά και ο ΠΑΟΚ σαν εταιρεία ήταν καλός. Πλήττεται το προϊόν. Ρε Κωστή, πλήττεται το προϊόν. Δημιουργηθεί, ναι. Άμα δημιουργηθεί δεδικασμένο, δεν θα βλέπουμε αγώνες από εδώ και πέρα. Φαρσοκομωδία, δηλαδή θα κλάνουμε και θα διακόπτεται αγώνας. Δυστυχώς έχεις δίκιο. Πάμε επόμενη γραμμή. Δυστυχώς έχεις δίκιο. Συμφωνείς? Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Πάμε στον πρώτο τελευταίο φίλο. Ναι. Καλώς Κωστή, εγώ είμαι. Καλώς τον. Γεια σου. Γεια σου παιδιά. Κωστή, προσπαθούσα να βγάλω γραμμή 2 μέρες στην Κακομήρα για κάτι που είπε ο Κόκκινος, ότι ο Ολυμπιακός αν ξεκινούσε αγώνες θα έπρεπε να παίξει με 10 παίχτες. Τα άκουσα αυτό? Ο Κόκκινος ρε φίλε. Φίλε είναι άσχετος πραγματικά. Τι να κάνω τώρα εγώ δηλαδή. Τι να κάνω. Πριν τον αγώνα, άμα αποβληθεί παίχτης, θα πρέπει να αντικατασταθεί με κάποιον αναπληρωματικό. Αυτό είναι ξεκάθαρο στο κανονισμό. Κατά τα άλλα, το ξέρω! Όλα τα ξέρει και τίποτα δεν ξέρει. Σε ποια νόσο έχει προσβληθεί ο. Την ξερίτιδα. Για πες. Ξερολίας. Την ξερολίαση. Ξερολίας, έτσι ακριβώς. Και άμα είσαι κόντρα, βάλει στοίχημα. Μια μέρα. Πάει και στίχημα. Άμα θέλει, πάμε. Μια και μέρα ήρθε ένα εδώ και του λέει. Την έχω πει την ιστορία, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι. Έχει χρόνια πολλά. Έχει πει κάτι ο Κόκκινος και βγαίνει ένα πιτσιρικάς σε ηλικία και του λέει: ρε Κόκκινε, αυτό το είπε. Δεν το είπα. Ρε το είπε. Βρε δεν το είπα. Βάζει 10.000 ευρώ στοίχημα. Λέει: βάζω άλλο.
Έχετε, λέει, ηχολήπτη εκεί που να. Είναι και κουφαρτά. Ναι. Λέει, έχουμε ηχολήπτη. Περνάει 20 λεπτά. Σκάει μύτη ένα 25-26 χρονών. Τσάκαλο. Και βγάζει 10.000 ευρώ. Δεν έχει capital control τότε. Βάλε ρε κόκκινο, του λέει 10.000 ευρώ. Τι να βάλει, λέω. Ούτε καραμέλε χόλ δεν έχει στην τσέπη του αυτό, λέω. Το μπουσαμάδα πιάσει μόνο. Και έγινε ρόμπα. Γιατί είχε δίκιο ο ακροατή. Βάει στοίχημα. Βάει στοίχημα. Βάει στοίχημα. Λοιπόν, να πω λίγο και κάτι ακόμα. Ναι, για κάτι ναι. το οποίο δεν έχει αναφερθεί καθόλου. ο ΠΑΟΚ θα δικαστεί και για ένα ακόμα άρθρο που δεν το έχει πει κανένα. Για πέσα, για συμπλήρωση. Η έκθεση τη αστυνομία στον ΚΕΙ. Όχι. Για την λόγω τραυματισμού των τριών αστυνομικών. Ναι, επειδή ασχολήθηκα με το κομμάτι αυτό. Για τα επεισόδια που γίνανε έξω από την Τούμπα. Όχι, βγήκε η σχετική έκθεση και λέει ότι δεν ευθύνει το ΠΑΟΚ. Ναι, η αστυνομία τον καλύπτει τον ΠΑΟΚ και λέει ότι τα επεισόδια που τραβάνε. Είναι εξέλιξη, φίλε, του τελευταίου διόρου, γι' αυτό στο ναι, λέμε. Ναι, στο λέω, το ξέρει και ο Παρθενάκης. Ότι έγινε Κλεάνθος και πώς τη λένε την άλλη, Λαμπράκι. Άρα είναι 200-300 μέτρα πάνω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Το, ναι, καλύπτει, το ψιλοκαλύπτει. Το ψιλοκαλύπτει. Okay, το ψιλοκαλύπτει. Άρα, ναι. Γενικά για αυτό το ζήτημα είναι πολλές παράμετροι ακόμα ανοιχτές με δικαστικές και μη αρχές που δεν μπορείς να προδικάσεις μια απόφαση. Σίγουρα. Βιαζόμαστε πολύ. Δεν είπα ότι είναι ότι άσχετα με το λογικό δικαστή του πράγματος. Ναι, έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων, να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Πάμε στον τελευταίο Παρθενάκι. Λέγε, φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι δυνατόν να λέτε. Γιατί, πώς το είπατε ρε παιδιά, για την ΑΕΚ ας πούμε ότι δεν έπαιξε 100% ατρόμητος. Όχι. Ότι η ΑΕΚ ευνοείται και είναι η πουλή. Σε σχέση με τι ευνοήθηκε δηλαδή από τη διαιτησία, παίζουμε σίρερα. Σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, πες μου λίγο τα σφυρίγματα. Πρέπει να έχει μια αποβολή και τον γκολ της είναι offside, έτσι. Τον γκολ της για αυτό το βήμα. Πολύ ωραία. Το ποδόσφαιρο, πιστεύεις ότι το έκανε εθικεμένο ο επόπτης? Όχι, δεν το έκανε. Και να σε πω και κάτι άλλο. Στο 50 ο Χατζησάιας κάνει μαρκάρι μέσα στην περιοχή στο Λιβάγια και είναι κόκκινη κάρτα. Κανείς δεν το είπε. Το έκανα γαργάρα όλοι. Και ναι, η Άκη έπρεπε να έχει μια αποβολή του Μωράν. Οκ, το δέχομαι. Αυτός ο Μωράν, συγγνώμη τώρα. Αυτό το Μωράν δεν είναι ψωνίσει. Το ξέρουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Το ξέρω, ρε φίλε. Μάτωση φουκαριάρα η Άκη. Έπαιζε με δύο center four και με δύο half. Και όταν έβγαινε ο Σιμώες και έπαιξε με δύο αρχούς, ήταν συγκλονιστικά δυσάρεστη η κατάσταση της ΑΕΚ. Λογικό, ρε φίλε, σκέψου ότι η ΑΕΚ από το Σεπτέμβριο που λέτε εσείς όλοι θα ξεφωσκώσει. Λογικό είναι κάποια στιγμή να κάνει μια κοιλιά. Έχει 17 τραυματισμούς, ρε γαμώτο. Όλοι αυτοί οι τραυματισμοί. Μα αυτό προβλέψαμε. Εγώ δεν έχω κάτι με την ΑΕΚ. Απλά προέβλεψα και άργησε να το πάθει. Είναι καλοδουλεμένη ομάδα. Δηλαδή, προπονητής και γυμναστής τη δουλέψαν καλά. Αυτός ο οποίος την άφησε ψιλογυμνή, χωρίς καλτσόν και χωρίς βρακάκι, είναι ο Μελισανίδης. Δεν μπορεί να μην σε έχει χωρίς εξτρέμ και να σε παίρνει δεκάρι το Μασού 34 χρονών. Ξεκάθαρα, υπάρχουν ευθύνες. Εμείς τις ευθύνες τις ρίχνουμε. Δύο μεταγραφές έπρεπε να κάνει για να. Δηλαδή, αν έφερνε ο Σαββίδης το Μασού στον ΠΑΟΚ, θα τον είχαμε κρεμάσει σκουδούνια τον άνθρωπο. Ξεκάθαρα, αυτό ισχύει, δεν αντιλέγω. Απλά δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά του ρόστερ της ΑΕΚ με του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ο ΠΑΟΚ, να μην ξεχνάμε το άλλο, ότι έχει περισσότερες ομάδες που είναι φιλικά προσκύμενες. Και δεν το λέω γιατί μου λέτε ας πούμε, ότι η ΑΕΚ είναι ύπουλη. Τι ύπουλη είναι? Επειδή δεν βγάζει ανακοινώσεις και δεν ασχολείται με το ένα και το άλλο. Αφήνει να φαγωθεί ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο επικοινωνιακό και πάει στο πολύ έτσι μουλοχτό. Το ύπουλο είναι ότι χαμηλώνει τους τόνους για αυτήν. Και πάει να τα φτιάξει έχοντας τους άλλους δυο στη μάχη. Αυτό λέω στο ύπουλο. Στο μουλοχτό. Η έκφραση η σωστότερη είναι στο μουλοχτό. Όχι στο ύπουλο. Ναι. Η σωστότερη έκφραση είναι στο μουλοχτό. Έχεις δίκιο. Καλά κάνει. Παιδιά, στο τέλος θα το πάρει το καλύτερο στο πρωτάθλημα. Μακάρι να είναι η ΑΕΚ. Αυτά είχα να πω. Θα μιλήσουμε. Καλή. Καλό βράδυ. Μετά έχει τον Αραούχο σε μικρή κίνηση και βγάζει το δεύτερο center for που είναι πιο τεχνίτης, πιο μπαλαδόρος, πιο σκόρερ ο Λιβάγια, τον βγάζει σε κάτι μεγάλους χώρους και τα λοιπά να καλύψει τον τρίτο χαφ που δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να βγει αυτό. Δεν μπορεί να βγει αυτό. Μα για τον Παγκρατίδη, λέω 3.35, το έβγαλε σε εκπομπή ο Τσαρούχας πριν λίγα χρόνια. Υπήρχε τρίχα του δράκου από τα μαλλιά που είχε μείνει στην τελευταία αποτυχημένη επίθεση στην νοσοκόμα και το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το τεστ DNA με το έτσι θέλω. Όλοι ξέρουμε ότι ήταν γνωστός πλούσιος της πόλης. Άρα η δικαιοσύνη τότε, να πούμε, ήταν με τους πλουσίους. Πιάσαμε πολλά θέματα διαφόρων κατηγοριών.
στο 2ωρο. Πάλι καλά που η δικαιοσύνη πάει με τους φτώχους τώρα. Έγινε. Λοιπόν, Brad Pitt, Μιλφάρα, Πιτσιρίκα ή Ύπνο. Ύπνος είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Εγώ ευχαριστώ για την παρέα. Bye. 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 Καλό βράδυ.